Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Θα ανοίξουμε και σήμερα με τα πολιτικά θέματα και τα ζητήματα τα οποία έβαλε για ακόμη μια φορά στο τραπέζι και στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης ο Αλέξης Τσίπρας, αυτή τη φορά μιλώντας ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας του. Χθες λοιπόν Υπουργικό Συμβούλιο, σήμερα κοινοβουλευτική ομάδα και η αλήθεια είναι ότι δεν άφησε τίποτα να πέσει κάτω. Μίλησε με πάρα πολύ βαριά λόγια για τον Κυριακό Μητσοτάκη προσωπικά και για το κόμμα. Και δεν, ο κύριος Τσίπρας πλέον παίζει μόνος του μπάλα και εσύ είσαι καλύτερος στα ποδοσφαιρικά, Γιάννη. Βρες τις όρους, είναι σέντρα, παίζει τι είναι αυτό, παίζει για φουλ επίθεση. Μπάλα, παίζει, τους παίζει μονότερμα. Φουλ επίθεση, μονότερμα. Παίζει φουλ επίθεση. Μονότερμα δεν ξέρουμε τώρα. Μονότερμα δεν είναι σε καμία περίπτωση. Αλλά προσπαθεί ακριβώς να περάσει όλες αυτές τις καλλιέργειες που προκύπτουν από την επίτευξη της συμφωνίας, γιατί όπως έχουμε μάθει όλοι μας ότι έχει και δύσκολα μέτρα έστω και σε βάθος χρόνου μετά το 19, συντάξεις, μείωση αφορολογήτου κτλ, ενεργειακά τα ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των βουλευτών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λίγο πολύ ό,τι ακούγεται στην κοινοβουλευτική ομάδα ή ό,τι ακούστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, περνάνε σε όλο το κόμμα, περνάνε και στην κοινωνία. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, ο κύριος Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, αποφάσισε σήμερα και άνοιξε τα χαρτιά του κυρίως αυτό που ακούσαμε λιγότερο χθες, αλλά αυτό το οποίο είναι έτσι κι αλλιώς μόνιμη αποδόση ό,τι αφορά στα μέτρα, στα μεσοπρόθεσμα μέτρα που αφορούν στο χρέος, την αναδιάρθρωση τέλος πάντων του χρέους, ότι πετύχα μια ισορροπημένη συμφωνία. Αυτό ήθελα να το περάσει έτσι κι αλλιώς, το οποίο βέβαια είναι προϊόν συμβιβασμού. Δεν πετύχαμε μαξιμαλιστικά ό,τι θέλαμε, αλλά τέλος πάντων δεν πάθαμε και μεγάλη ζημιά. Χτυπήσαμε, δηλαδή πεθάναμε, όπως το λέμε. Και όσον αφορά. Και βρήκε και την ευκαιρία, όπως είπες, να επιτεθεί και στο Κυριάκο Μητσοτάκη για ακόμα μία φορά. Στον τομέα της φουλ επίθεσης, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία αυτογελιοποιείται και ανέφερε όλα τα δυσίωνα σενάρια και τα προβλήματα που όχι αδίκως πάντα η αξιωματική αντιπολίτευση προέβαλε. Τώρα, βέβαια, σήμερα η αλήθεια είναι ότι έχουμε επίσης θετικά και αισιόδοξα μηνύματα από την πλευρά των δανειστών. Το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών, στην ενημέρωση που έκανε σήμερα, είπε ότι είναι αισιόδοξο ότι θα μπορεί να υπάρξει μια πολιτική συμφωνία στο σύνολό της στις 22 Μαΐου. Έχει αφήσει όμως, έχει κλείσει μάλλον προς ώρας ή τέλος πάντων συγκυριακά, αν θέλουμε, για να, και λόγω των γερμανικών εκλογών, το ζήτημα του χρέους. Να είναι στο χρέος. Να είναι στο χρέος, ένας καλός τίτλος είναι. Ναι, να είναι στο χρέος. Συνδέεται σίγουρα με τις γερμανικές εκλογές. Είναι, το γράφε και εσείς όμως σχεδόν ο γερμανικός τύπος, ότι είναι ένα δυσάρεστο ζήτημα το ελληνικό για το γερμανικό ακροατήριο, για τους γερμανούς πολίτες. Οι Γερμανοί ακούνε Ελλάδα και σκέφτονται αμέσως, πρέπει να βάλουν πάλι το χέρι στην τσέπη. Εκεί που υπήρχαν διαρροές, αν δεν κάνω λάθος, από τη Handelsblatt, ότι υπάρχει συμφωνία από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς με αυτά που ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο κομμάτι του χρέους, πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι στη Handelsblatt, βγήκε το Υπουργείο Οικονομικών, λέει, με Wolfgang Schäuble και έβαλε λίγο πάγο στα δικά μας τα σχέδια. Και υπάρχει και άλλο ρεπορτάζ από πηγή των Βρυξελών, από αξιωματούχο δηλαδή, Ευρωπαίο, ο οποίος υποστηρίζει ότι μπορεί όλα επίσης να πάνε καλά και ότι μπορεί να υπάρχει και συμφωνία για το χρέος και μπορεί να υπάρχει και ένας χάρτης τέλος πάντων που να βοηθήσει να ανοίξει την πόρτα, το παραθυράκι, για να μπει και επίσημα πλέον στο πρόγραμμα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τώρα, αν όλα αυτά πάνε τόσο καλά, τόσο θετικά και τόσο εντός πλαισίου και χρονοδιαγράμματος, δεν αποκλείεται να μπούμε και στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Σιγά σιγά, μέσα στο καλοκαίρι. Ναι. Στους πρώτους μήνες του φθινοπόρου. Πάντως ποντάρουν πολύ στην κυβέρνηση, και αυτό προκύπτει έτσι από κάποιες πληροφορίες, ότι ναι, θέλουν οπωσδήποτε γρήγορη ένταξη στο QE, γιατί βλέπουν επίσης πολύ σύντομα έξοδο στις αγορές. Και αυτό πλέον δεν το λέμε μόνο εμείς εδώ έτσι, ναι, για την ψυχική μας ανάταση, αλλά ακούγεται και από έξω, από πηγές μέχρι στιγμής, αλλά ακούγεται. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, αυτή η πηγή, μάλιστα έκανε και αναφορά για τον τρόπο που θα εκταμιευθεί η δόση. Είπε ότι πριν λήξουν οι υποχρεώσεις μας,
Περίπου προς τις αρχές Ιουνίου θα πάρουμε ένα σημαντικό ποσό της τάξης των 7 μετά, εκατομμυρίων. Κατόπιν εορτής που λέμε, δεν έχει νόημα. Θα υπάρχει γεγονός αν μας τα δώσει μετά, γιατί είμαστε συνεπείς. Δεν εννοώ μετά, αλλά έδωσε και ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μπορεί να μας το δώσουν τόσο όσο. Δηλαδή, μέρα-μέρα να μετράμε και να λέμε για θρίλερ, προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Άμα θέλουν να μας παίξουν, μπορούν. Καλά, 100%. Και να μας σώσουν στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ό,τι θέλουν μπορούν. Πάμε λοιπόν, γιατί σήμερα η επικαιρότητα έχει και πάρα πολύ βαριά θέματα του αστυνομικού δελτίου. Ναι. Πάμε να δούμε τι έγινε, έτσι όπως το διαμόρφωσαν οι συνεργάτες μας στο βίντεο που ακολουθεί. Επιδείνωση των οικονομικών στοιχείων. Ανάπτυξη 2% στην Ελλάδα αναμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017. Οι Βρυξέλλες αναθεωρούν την πρόβλεψή τους για 2,7%. Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Υποσχέθηκε διανομή μερίσματος από το πλεόνασμα στο τέλος του 2017. Είχαμε σχέδιο, κρατήσαμε την ψυχραιμία και είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα στην οικονομία, τόνισε. Αυξήθηκαν στα 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρέη στον ΕΦΚΑ το πρώτο τρίμηνο του 2017. Ενδεικτικό ότι ενώ στη ρύθμιση των 100 δόσεων είχαν ενταχθεί οφειλές ύψους 3,26 δισεκατομμυρίων ευρώ, πλέον ενεργές παραμένουν οφειλές ύψους 1,29 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι νέοι της Ελλάδας είναι οι πλέον απεσιόδοξοι της Ευρώπης. Το 82% πιστεύουν ότι η ζωή τους θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο και θα είναι χειρότερη από εκείνη των γονιών τους. Αντίστροφη μέτρηση για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές. Νίκη του Μακρόν με διαφορά 24 μονάδων προβλέπουν 3 νέες δημοσκοπήσεις. Μεγάλη αναμένεται η αποχή. Προτείνω, Γιάννη, να τα πάρουμε με την σειρά και να παρακολουθήσουμε και ένα απόσπασμα, γιατί ό,τι και να λέμε εμείς, άμα δεν δούμε και το ύφος το οποίο χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός για τις βολές του, δεν έχει νόημα. Για να δούμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για τη συμφωνία. Δεν είναι φίλοι μας, είναι απέναντί μας. Και ιδεολογικά, διότι έχουν μια άλλη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι οργανωμένη η κοινωνία και η οικονομία, αλλά και εν της πράγμασης, διότι αυτό που επιδιώκουν είναι να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Να σιγουρέψουν ότι θα τα πάρουν πίσω. Αν και πολλές φορές με τις αιμονές τους δουλεύουν για το αντίθετο. Αλλά εν διάφορη περιπτώσει είναι δανειστές μας. Και τους αναγκάσαμε σε υποχωρήσεις από τις αρχικές παράλογες απαιτήσεις και διότι είχαμε στρατηγική στη διαπραγμάτευση και διότι είχαμε επιτυχία στην απόδοση έναντι στόχων της ελληνικής οικονομίας. Καταφέραμε και εξασφαλίσαμε μια ισορροπημένη συμφωνία. Δεν είναι πρόθεσή μου, ούτε δική μου, ούτε του οικονομικού επιτελείου, όλων όσων διαπραγματεύτηκαν όλο αυτό το διάστημα, να κρύψουμε, και δεν το κάναμε ποτέ, ότι όπως σε κάθε συμφωνία η οποία περιέχει το στοιχείο του συμβιβασμού, και ειδικότερα συμβιβασμός μέσα σε αυτό το πλαίσιο από το οποίο παλεύουμε να φύγουμε, να ξεφύγουμε από το μνημονιακό πλαίσιο δηλαδή, υπάρχουν σημεία που δεν αποτελούν επιλογή μας, ούτε θα αποτελούσαν ποτέ. Σε κάποια σημεία λοιπόν κερδίσαμε πράγματα που θα δώσουν ανάσα σε εκατομμύρια συμπολίτες μας, σε κάποια άλλα σημεία υποχωρήσαμε, αναγκαστήκαμε να υποχωρήσουμε. Το πιο σημαντικό όμως, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι τόσο αυτό, όσο ότι για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια υποσχέσεων, μετά από το περίφημο Eurogroup του 12, όπου είχε μπει για πρώτη φορά η συζήτηση, είχε μπει ρητά η υπόσχεση μάλλον για την απομείωση του χρέους να γίνει βιώσιμο, για πρώτη φορά οι δανειστές μας βρίσκονται μπροστά στην υποχρέωση πια να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικά μέτρα για την απομείωση του χρέους.
Αυτά λοιπόν έγιναν. Τώρα είπε κι άλλα και έχει μία αξία να δούμε και με ποιον τρόπο έριξε βολές κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βολές οι οποίες πυροδότησαν αντιδράσεις από όλα τα κόμματα. Για να δούμε λοιπόν τι είπε για το σκέλος αυτό ο Πρωθυπουργός. Ωραίος μάγκας ο κ. Μητσοτάκης. Εύκολη η πλειοδοσία. Αλλά όπως είπε όχι εγώ, ένας πιστός στρατιώτης της παράταξής του, τζάμπα μάγκας. Και θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον κύριο Μητσοτάκη να μην ανησυχεί τόσο πολύ. Όταν θα έρθει η ώρα, η κυβέρνηση αυτή θα διανύμει όταν πρέπει, εκεί που πρέπει και με ασφάλεια έναντι στόχων την υπεραπόδοση των πλεονασμάτων. Είναι να πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες και να κάνει στενή αντιπολίτευση. Όπως πάντα πράγματα, μάλλον θα είναι ο πρώτος αρχηγός αντιπολίτευσης στην κλεφτική ιστορία που θα ζητάει εκλογές σχεδόν από την επόμενη των προηγούμενων εκλογών, αλλά αυτές θα γίνουν κανονικά στο τέλος της θητείας μας, στο τέλος της τετραετίας. Πολύ σύντομα θα είναι σε όλους διακριτό ότι εμείς θα είμαστε ένα πράγμα. Θα είμαστε η κυβέρνηση που έβγαλε την Ελλάδα από την κρίση, από τα μνημόνια, από τη διαρκή λιτότητα και από την ταπεινωτική επιτροπία. Και γι' αυτό, φίλες και φίλοι, αξίζει τον κόπο αυτή η προσπάθεια, αξίζει τον κόπο αυτός ο αγώνας. Και βέβαια όλα αυτά δεν έμειναν ασχολίαστα, γιατί είναι και προσωπικές επιθέσεις. Ο Τσίπρας δεν έχει τσίπα, ήταν ένα από τα όσα του καταλόγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλεις να πάμε στον Νικήτα Κορονάκη. Να μας τα πει ο Νικήτας, βέβαια. Νικήτα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία και Γιάννη. Φυσικά υπήρξαν αντιδράσεις στην τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για πλεώνασμα θράσους. Κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση Πειραιός ότι κοροϊδεύει ψυχρό την ελληνική κοινωνία που στενάζει και σχολιάζοντας τη φράση που είπε ότι ένας κύκλος κλείνει, σημείωσε το ίδιο ακριβώς είχε πει ο κύριος Τσίπρας πέρσι στις 22 Μαΐου, μιλώντας για τις τελευταίες δύσκολες αποφάσεις τότε. Σύμφωνα τώρα με τη Νέα Δημοκρατία, να δούμε συγκεκριμένα, ανέφερε ότι φέρνει το τέταρτο μνημόνιο με σκληρά μέτρα για τον ελληνικό λαό, κόβοντας κατά μέσο όρο δύο συντάξεις, επιβαρύνοντας με νέους φόρους όλους τους Έλληνες, δεσμεύει την χώρα για πολλά χρόνια χωρίς να εξασφαλίζει και την χρηματοδότησή της. Κλιμακώνοντας την επίθεση, η Νέα Δημοκρατία Μαρία και Γιάννη προσθέτει πως ο κύριος Τσίπρας αγαπάει τους φτωχούς, γι' αυτό φροντίζει να γίνονται διαρκώς περισσότεροι. Πολύ ειρωνία όμως, ισορρευμένη ειρωνία και από τις δύο πλευρές. Έτσι ακριβώς. Έχει το θάρρος, συνεχίζει το θράσος, με συγχωρείτε, συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία να μιλάει για αντίμετρα για να ενεργοποιηθούν ύστερα από τρία χρόνια, πρέπει να στύψει σαν λεμονόκουπα όλους τους Έλληνες. Και συνεχίζει η Μαρία Πειραιός και Γιάννη, αν είχε ίχνος ευαισθησίας για τον ελληνικό λαό και όχι για την καρέκλα του, θα αποδεχόταν την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναφέρει μια πρόταση ρεαλιστική, μετρημένη, που ανακουφίζει έστω και λίγο όλους τους Έλληνες. Αλλά είπαμε, Τσίπρας είναι και Τσίπα δεν έχει πάνω του, κατέληξε η Πειραιός. Πολύ σκληρές εκφράσεις από την αξιωματική αντιπολίτευση. Αταπέδωσε τα πειρά που δέχτηκε από τον Αλέξη Τσίπρα. Να πάμε τώρα και στην αντίδραση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς, δηλαδή Μαρία και Γιάννη, όπου σε ανακοίνωσή του. Η ανακοίνωση της συμπαράταξης αναφέρει ότι ο Πρωθυπουργός αλυσοδένει τη χώρα με το τέταρτο μνημόνιο και την εγκλωβίζει στο δίλημα Brexit ή διαρκείας λιτότητα. Έχει το θράσος να μιλάει για έξοδο από τα μνημόνια. Ο Πινόκιος στην χώρα των θαυμάτων δεν τον πιστεύει κανείς, καταλήγει η Χαριλάου Τρικούπη. Ανακοίνωση είχαμε και από το ποτάμι, από τον εκπρόσωπο τύπου του ποταμιού, ο οποίος έκανε μία δήλωση και μίλησε για νέα θεαματική τούμπα του Πρωθυπουργού μέσα σε λίγες ώρες, όπως σημείωσε. Πάμε να δούμε συγκεκριμένα. Μέσα σε λίγες ώρες πέταξε το αυστηρό ύφος, ούτε προθεσμίες, ούτε απειλές, ούτε βέτο. Άλλη μία θεαματική τούμπα από αυτές τις οποίες ειδικεύεται. Τι μεσολάβησε, οι δηλώσεις Σόιμπλε και Ευρωπαίων ότι πρώτα θα ψηφιστούν τα
μέτρα και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος και όποιες αποφάσεις θα εφαρμοστούν μετά τη λήξη του προγράμματος το 2018. Και έσπευσε να μαζέψει αυτά που με στόμφο μόλις χτες είχε εξαγγείλει για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης, αναφέρεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Υπάρχουν ακόμη κάποιοι που παίρνουν στα σοβαρά όσα λέει, αναρωτιέται ο εκπρόσωπος τύπου του ποταμιού. Πολύ σε ευχαριστούμε, Νικήτα Κορονάκη. Και φαντάζομαι ότι αυτά είναι για αρχή. Δηλαδή, μπορεί θα ξημερώσει αύριο Σάββατο, Κυριακή, και δεν αποκλείεται να δούμε και κορύφωση όλων αυτών των. Θα έχει συνέχεια, σίγουρα. Έτσι κι αλλιώς είναι το ζήτημα της συμφωνίας, είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, αυτά που έπιασε, Τσίπρας είναι και Τσίπα δεν έχει αυτό που πες και εσύ. Πινόκιο, η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Θεαματική τούμπατα, σε κάτι πιο κλασικό πήγε φορέ. Εντάξει, κολοτούμπα νομίζω είπε, δεν είπε. Θεματική τούμπα. Τουμπά. Θεματική τούμπα, ναι. Okay. Πάντως είναι, διατηρείται έτσι σε ψηλά επίπεδα η πολιτική αντιπαράθεση. Και είναι σε λογικό. Χαμηλά επίπεδα, ναι. Το επίπεδο. Είναι λογικό από τη στιγμή που έχεις μια συμφωνία καθοριστική για τη συνέχεια του προγράμματος, αλλά όπως και να έχει, είναι. Πάνω σε αυτό θα πορευτεί η χώρα, ξέρω, για τον 1,5 χρόνο από εδώ και στο εξής. Έχει μια λογική ότι βλέπουν πρόσφορο έδαφος και τα κομμάτια της αντιπολίτευσης και από την άλλη, έτσι κι αλλιώς ήταν προετοιμασμένος και ο Τσίπρας, όπως έδειξε η κοινοβουλευτική ομάδα. Για να δούμε λοιπόν. Για αντίβαρο στη συνέχεια θα πάμε σε διάλειμμα. Μετά θα δούμε τώρα τα του Άκη Τσοχαντζόπουλου. Μετά θα πάμε σε διάλειμμα. Μετά θα μιλήσουμε για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές. Και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για την πραγματική οικονομία. Πραγματική για να έρθει το αντίβαρο. Έτσι. Γιατί καλή η πολιτική, καλά τα τσιτάτα. Καλά οι Τσίπρες που δεν έχουν τσίπα και όλες οι ανταπαντήσεις. Αλλά άλλα είναι αυτά τα οποία βιώνουμε. Ο Άκης Τσοχαντζόπουλος δεν μπορεί να μας αφήσει. Εμένα προσωπικά με συγκινεί η εικόνα του ανθρώπου. Η εικόνα του, ναι. Σοκάρει, εγώ θα έλεγα. Άμα τι εξόδου αλλά, ναι, συγκινεί γιατί, εντάξει, έναν άλλο το πανεπιστήμιο. Προκαλεί τον νύκτο μου. Δηλαδή, δεν με αφήνει ασυγκίνητη. Δεν μπορώ να συνεχίσω να λέω καλά να πάθει του άξιζε. Όλα έχουν ένα όριο. Κρίνω εγώ. Αισθάνομαι ότι πλήρωσε. Είναι ο μόνος που έχει ακριβώς πληρώσει για οτιδήποτε. Έτσι, ναι. Έχει κάνει φυλακή και μέσα. Και έχει μαλλιωθεί η ζωή του, το προφίλ του, η οικογένειά του, το πλήρωσε τέλος πάντων αυτό. Και δεν νομίζω ότι ισχύει για όλους αυτά. Ο άρχοντας του Πασόκ, όπως μας έλεγαν και οι συνεργάτες μας, έκανε και μία κίνηση αρχοντιά σήμερα. Να παρακολουθήσουμε το βίντεο το σημερινό, όπου αξιοποίησαν και τις τηλεοπτικές κάμερες στο ζευγάρι, πήγαν το παιδάκι τους χέρι-χέρι και το πήγαν μαζί σχολείο, έκαναν και δηλώσεις και έκαναν και μία κίνηση μετά. Ο Άκης την έκανε με τον περιπτερά που συζητήθηκε. Μισή ώρα στο πρωί, μισή ώρα στο βράδυ, το πάτημα, η χείριση ανοιχτής καρδιάς. Αφήνει μεγάλο προβλήματα για κανένα. Πώς είστε, στο σχολείο καταρχήν όλα καλά τα παιδί. Δεν θεωρείται συνέντευξη. Μεγαλή. Όχι συνέντευξη, ανθρώπινο. Όχι, όχι, δεν θέλω τίποτα απολύτως, διότι δεν υπάρχει λόγος. Μη στον άλλο μήνα περίπου ξαναρχίζω το δικαστήριο. Δικαιωθήκατε. Τότε θα τα πω. Δικαιωθήκατε. Το να πηγαίνετε το παιδί μετά από 5 χρόνια στο σχολείο. Αυτό είναι μοναδικό. Αυτό ήταν μοναδικό πράγμα. Με τη γυναίκα μου μαζί, η οποία κατάφερε να μας κρατήσει τον τελευταίο καιρό. Όρθιους. Είναι ο βράχος της οικογένειάς σας. Ναι, μας έχει εισαγάγει τους τελευταίους 2-3-4 μήνες. Λέω. Το καλύτερο αποτέλεσμα. Πώς αντέδρασε ο μικρός που τον πήγατε στο σχολείο, πώς ήταν. Και χθες που σας είδα. Ευχαριστημένο. Πετε μας και εσείς, κυρία Στομάτη, μια κουβέντα. Άνοιξε κάτι. Εντάξει. Πάμε. Έχω χίλιο πει. Προηγείται τώρα ο άνθρωπος. Προφανώς. Δεν ήταν πολύ ποιοτικός ο ήχος, αλλά εντάξει, μια αίσθηση τη λάβαμε τέλος πάντων. Οι πληροφορίες λένε, το ρεπορτάζ λέει, ότι ο Άκης, αφού πήγε, άφησε το παιδί. Σεννοήθηκε με τον περιπτερά και κέρασε τους δημοσιογράφους νερά και κρουασάν. Γιατί αν είσαι μια φορά άρχοντας, είσαι όλη στη ζωή, λένε μη μου, μη μου φτιάξω αγιογραφίες, εντάξει. Είπαμε, αυτό είναι γεγονός για ό,τι έχει κάνει ο Άκης Τσοχαντζόπουλος, το έχει πληρώσει και φαίνεται αυτό, έτσι. Από εκεί πέρα όμως, έχει κάνει. Αλλά επιμένω. Και άλλοι έχουν κάνει και άλλοι έβαλαν το δάχτυλο στο μέλλον και δεν το έχουν πλήρωσε. Πληρώσει. Δεν λέγαμε γιατί μπήκε μέσα. Δικαίως μπήκε και μακάρι να βρίσκονταν και τα χρήματα. Να βρισκόταν και το ρευστό, να γυρνούσε και τίποτα στα ταμεία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να μπούμε μετά στα του γαλλικού πολιτικού συστήματος.
γαλλικό πολιτικό σύστημα, λοιπόν, τώρα θα μεταφερθούμε με τη βοήθεια του κυρίου Δημοσθένη Δαβέτα, καθηγητή φιλοσοφία τη τέχνη στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων. Καλώς ήρθατε, κύριε Δαβέτα. Καλησπέρα, κύριε Δαβέτα. Βρίσκω, και πάλι με μεγάλη μου χαρά, όπως έλεγα και πριν. Όπως έλεγα και πριν, σας εκτιμώ ιδιαίτερα διότι με έχετε στηρίξει σε εποχές δύσκολες. Και επειδή είμαι άνθρωπος ο οποίος έχω πάντοτε καλή μνήμη και η ευγνωμοσύνη και η αναγνώριση είναι σπουδαίο προτέρημα στους ανθρώπους, θέλω να το οξύνω όσο γίνεται και να το δυναμώσω ακόμη περισσότερο μαζί σας. Γι' αυτό και το λέω ευθέως. Μας κάνετε όμως, εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε και σεμνοί κατά τα άλλα, ξέρετε. Το κινήσμα μας λένε και πολλά καλά λόγια. Εντάξει, είστε φίλος της εκπομπής. Πραγματικά σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε απολαύσει τη συζήτηση μαζί μας με τη Μαρία και από εκεί και πέρα νομίζουμε ότι και αυτά που λέμε έχουν και ένα ενδιαφέρον για το κοινό. Επομένως, είναι χαρά μας αφού νιώθετε κι εσείς έτσι και βγαίνει αυτό πιστεύω στην παρουσία σας στην εκπομπή. Τόσο καλά λόγια. Ναι. Και βγαίνει προς τα έξω. Τόσο καλά λόγια, εντάξει, για κάτι που κάνουμε εμείς τη δουλειά μας δεν έχει νόημα. Κυρία Δαβέτα, ποιο είναι το κλίμα σήμερα? Είναι μόλις λίγες ώρες. 1,5-24 ώρες πριν να ανοίξουν οι κάλπες, τι λένε οι δημοσκοπήσεις και ποιο είναι το κλίμα στην κοινωνία, στον γαλλικό λαό? Οι δημοσκοπήσεις είναι αυτό που είχαμε πει και εδώ πέρα μαζί, που είχαμε πει ότι περίπου υπολογίζουν τώρα οι επίσημες δημοσκοπήσεις και με το γεγονός ότι οι γαλλικές δημοσκοπήσεις δεν πέφτουν πολύ έξω. Με βάση αυτό, έτσι, δεν ξέρουμε πότε τι γίνεται, είναι γύρω στο 60-40. Ένα 60-40, όσο και αν δίνει νικητή το Μακρόν και όσο και αν βλέπω να έρχονται τεράστιες φωνές, διθυράμβου κτλ. Δεν είναι λίγο για μία Λεπέν η οποία παίρνει το διπλάσιο από τους ψήφους του πατέρα της στις προηγούμενες εκλογές, στις προηγούμενες φορές που ήταν ο πατέρας απέναντι στο Σιράκ. Διότι εάν συνεχιστούν τα προβλήματα και δεν γίνουν αλλαγές ουσιαστικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταλάβει ότι κάτι έχει ανάμεσα στα άλλα που έχει κάνει, κάτι πρέπει να το διορθώσει, να το έχει κάνει, να το κάνει λιγότερο λάθος, τότε να ξέρετε ότι η Λεπέν θα μπορεί να παίζει πολύ ανασχετικό ρόλο σε αποφάσεις ευρωπαϊκές. Άρα λοιπόν. Τώρα, αν περάσει και το 40%, εκεί τα πράγματα θα τις δώσουν πολύ περισσότερα φτερά και εκεί βάζει τις αποφάσεις ευρωπαϊκές πρωτοτυχών. Okay. Δηλαδή, ή κάνετε αλλαγές, ή παίρνετε αποφάσεις ακούγοντας τους λαούς, ή μετά θα έχουμε δυσάρεστες συνέπειες. Δηλαδή, μπορεί να λειτουργήσει θετικά το 40% της Λεπέν, προσοχή για να μην παραξηγηθώ, ότι θα υποχρεώσει τους Ευρωπαίους να καταλάβουν ότι κάποια θέματα που κάνανε λάθος πρέπει να τα διορθώσουν. Αυτό που χαρακτήρισε αυτές τις δύο εβδομάδες ουσιαστικά από τον πρώτο γύρο μέχρι τώρα που πάμε για το δεύτερο γύρο. Το πώς κινήθηκαν οι δύο υποψήφοι, επηρέασε το αποτέλεσμα, ήταν τέτοια διαφορά που δεν είχε νόημα, γιατί βλέπαμε και εμείς εικόνες από τις αποδοκιμασίες πρώτα στο πρόσωπο του κύριου Μακρόν. Από ανέργους, αν δεν κάνω λάθος, ήταν εργοστάσιο. Πήγε σε εργοστάσιο, στο οποίο επανειλημμένα εκεί ήταν εργάτες κομμουνιστές. Κομμουνιστές, ακριβώς. Και αποδοκιμάστηκε ο Μακρόν, ναι, και χειροκροτήθηκε η Λεπέν. Ναι, αλλά στη Βρετάνη χθες κάποιος το αντίθετο. Αυτό, κοιτάξτε, αυτό ήταν λίγο. Αυτό όμως είναι και λίγο στημένο αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, όπως και του Μακρόν μπορεί να ήταν στημένο. Να σας πω κάτι. Εκεί στη Γαλλία έχουν παράδοση, αυτό λέγεται ανταρτενό. Δηλαδή πετάνε τούρτες από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης και μετά, αυτό είναι σύνηθες. Εδώ πετάξαν στον Κοντάρ τούρτα. Στο Ζαλί Κοντάρ, στο Φεστιβάλ Κανών. Δηλαδή, οποιοδήποτε, αν εγώ δεν συμπαθώ εσάς, παίρνω μια τούρτα και την πετάω. Αν γίνει αυτό στην Ελλάδα, εδώ στην Ελλάδα λύνονται οι διαφορές με μια έτσι, σωματική αντίδραση και βία συνήθως. Εκεί στη Γαλλία είναι συνηθισμένοι και μάλιστα το βλέπουν και με ένα σαρκαστικό χιούμορ. Στο Φιγιόν πετάξανε και λέει: ελπίζω να είναι από γαλλικά υλικά. Δηλαδή, υπάρχει ένα χιούμορ σαρκασμού στη Γαλλία. Άρα, μην εντυπωσιάζεστε από αυτά. Είναι περισσότερο μια σημειολογία η οποία δείχνει άλλα πράγματα. Αυτό το διάστημα θα μπορούσε να γίνει κάτι να ανατραπεί η κατάσταση έτσι, εντυπωσιακά ανάμεσα στους δύο. Απεύχομαι να γίνει κάτι τελευταία στιγμή το οποίο όλο αυτό το εγώ λέω αυτό που μεσολάβησε από τον πρώτο μέχρι αυτόν. Απεύχομαι να γίνει, ξαναλέω, κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα. Το απεύχομαι. Από τα βάθη της καρδιάς μου. Αυτό όμως πρέπει να πω για το κλίμα είναι το εξής. Το debate μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν συμμερίζομαι κυριολεκτικά και ξέρω ότι θα είμαι αιρετικός και πάλι. Δεν συμμερίζομαι το διθυραμβικό λόγο ότι ο Μακρόν ήταν απόλυτος νικητής, τίποτα. Και οι δύο είχαν τα επιχειρήματά τους και οι δύο πήγαν αρκετά καλά. Μπορώ να πω ότι η Λεπέν πήγε καλύτερα από όσο θα περίμενα, με την έννοια ότι είχε χιούμορ, όταν είπε, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου, λέει,
ή εγώ θα είμαι πρόεδρος ή η Μέρκελ θα έχει έτσι κι αλλιώς γυναίκα πρόεδρο. Mm-hmm. Βρήκα αυτό πολύ το πράγμα άδελμα, πολύ ωραίο χιούμορ, διότι mm-hmm. ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν πάρει δύναμη και ότι είναι πανέτοιμες για να έχουν την προεδρία. Και ότι σαν να τους λέει έμεσα στον κύριο, θα ψηφίσετε Μακρόν και μην την ισχύετε. Μέσω του Μακρόν, η Γερμανία θα είναι περισσότερο από ποτέ παρούσα, διότι ο Λαντ είχε και κάποιες αριστερόστροφες αντιδράσεις, οι οποίες εκνεύριζαν τη Μέρκελ. Εδώ δεν θα έχετε καθόλου αριστερόστροφες αντιδράσεις. Ήταν λίγο αναφέρω αυτό με τη δασκάλα και το μαθητή. Που εκεί ήταν λίγο κακία. Mm-hmm. Λίγο κακία της Λεπέν. Δεν το συμμερίζομαι, αν και το θεωρώ black humor. Αλλά το δεν το συμμερίζομαι. Το είπε με κακό ύφος. Ευγάζει κακία. Υποτιμητικό το είπε. Ναι, ευγάζει... Γιατί ξέρετε, καμιά φορά το ύφος μετράει περισσότερο από τα λόγια. Συμφωνούμε απόλυτα. Νομίζω όμως ότι είχε μια κακία αυτό που είπε, γιατί σε τελευταία ανάλυση, αν ο Μακρόν δεν θέλει να έχει παιδιά και θέλει να είναι, ας το πούμε, ο πατέρας υιοθετημένο παιδιό, εξίσου ευγενές είναι και αυτό, εφόσον μπορεί να τα αναθρέψει με έναν σωστό. Μην μπαίνουμε σε αυτά, γιατί αυτά φεύγουμε από την πολιτική. Εδώ πέρα πάει σε εγγόνια κιόλας, έχει και εγγόνια. Ναι, πάμε στην πολιτική. Όταν βλέπετε έναν Ομπάμα να βγαίνει ανοιχτά και να κρούει τον κίνδυνο, τον κόδωνα του κινδύνου, κάπου υπάρχει μια ανησυχία. Εύχομαι να μην βγω έξω σε αυτό που λέω. Και μένουμε σε αυτό για να παρακολουθήσουμε το βίντεο από το Euronews και να δούμε με ποιον τρόπο σε ένα πολιτικό σκηνικό που βράζει στη Γαλλία παρενέβει ο Ομπάμα και μάλιστα παίρνοντας και το πλευρό του Εμμανουέλ Μακρόν. Τη στήριξή του στο κεντρό, ο υποψήφιο πρόεδρο τη Γαλλία, Εμμανουέλ Μακρόν, παρέχε με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μπαράκ Ομπάμα δηλώνει ότι ο Μακρόν ανταποκρίνεται στι ελπίδε του κόσμου. En marche. Vive la France. Μια μέρα μετά το θυελλώδες debate, βασικό θέμα συζήτησης είναι το εάν ο Εμμανουέλ Μακρόν διαθέτει offshore εταιρεία στις Μπαχάμες. Η Μαρί Λεπέν αναφέρθηκε στο θέμα στη διάρκεια της τηλεμαχίας. Ο Μακρόν προσέφηκε στη δικαιοσύνη επειδή αντίστοιχος ισχυρισμός διακινείται στα social media. Ήθελα πάντα να επιστρέψω στη δημόσια σφαίρα. Και έτσι, όταν πέρασα σχεδόν 4 χρόνια στην ιδιωτική σφαίρα και με δεδομένο ότι βρίσκομαι στο στόχαστρο, διασφάλισα ότι δεν θα είχα τέτοια αντικρουόμενα συμφέροντα ή δεν θα ακολουθούσα τέτοιες πρακτικές. Πάντα έλεγα στον εαυτό μου ότι δεν θα ήξερα πώς να το εξηγήσω στους συμπολίτες μας. Οπότε δεν έχω τέτοιο λογαριασμό. Και ενώ η εισαγγελία της Γαλλίας ξεκίνησε επίσημη έρευνα για πιθανή διασπορά ψευδών ειδήσεων, η Μαρί Λεπέν, όταν ρωτήθηκε την Πέμπτη, δήλωσε ότι απλώς τον ρώτησε για το θέμα. Του έκανα την ερώτηση. Δεν θέλω να το ανακαλύψουμε εμείς. Τον ρώτησα. Θα ανακαλύψουμε συγκεκριμένα πράγματα, ίσως πολύ αργά, τα οποία αφορούν τον Εμμανουέλ Μακρόν, διότι ένα πράγμα είναι σίγουρο. Έχετε κάποια απόδειξη, Μαρίν Λεπέν? Αν είχα απόδειξη, θα το επιβεβαίωνα την Τετάρτη. Το πρωί της Πέμπτης, πολίτες στη Βρετάνη πέταξαν αυγά εναντίον της ακροδεξιάς υποψήφιας και φώναξαν το σύνθημα «Έξω οι φασίστες». Οι άνδρες της ασφάλειάς της την απομάκρυναν άμεσα. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Δαβέτα, ο οποίος γνωρίζει καλά την Γαλλία. Έχει έρθει και με εφημερίδες. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι λένε τα προσέγγιση. Κατά το ερώτημά μου για το ρόλο του Μελανσόν που θα το ξετυλίξουμε, θα σας ρωτήσουμε μετά για να μας δείξετε τα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, καταρχήν, το πρώτο πρωτοσέλιδο. Λιμπερασιόν. Λιμπερασιόν. Πνεύμα της 21ης Απριλίου. Προσέξτε, 21ης Απριλίου δεν έχει σχέση με τη δικιά μας. Αλλά 21ης Απριλίου το 2002, το 80% των Γάλλων είχαν βγει στον δρόμο και πανηγύριζαν τη νίκη του Σιράκ εναντίον του Λεπέν. Και αναρωτιέται Λιμπερασιόν, πνεύμα του 2002, του 21 Απριλίου, πού είσαι ακόμη εδώ? Γιατί το λέει η εφημερίδα? Για να ξυπνήσει, αν μπορεί, αυτούς οι οποίοι είναι αποφάσιστοι και αυτούς οι οποίοι αντιδρούν με έναν πολύ χλιαρό τρόπο, ουδέτερο τρόπο, απέναντι σε μια θεωρητική πιθανότητα εκλογικής νίκης Λεπέν. Εκεί τότε, το 2002, θυμάμαι τώρα, γιατί ήμουν και νέος σχετικά δημοσιογράφος, το πώς αντιμετώπιζαν και μας το μετέφεραν συνάδελφοι που ήταν στη Γαλλία. Πόσο ντροπή αισθάνονταν οι Γάλλοι που είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο, ότι είχαν στο δεύτερο γύρο τον. Και τώρα μιλάμε για το αν θα πάρει 40 ή λίγο λιγότερο ή περισσότερο από 40. Προσέξτε πώς έχει αλλάξει. Γιατί καθηγητά μου, τώρα είναι πολύ μεγαλύτερη η ντροπή που νιώθουν οι Ευρωπαίοι για την Ευρώπη, έτσι όπως κατήντησε ή την καταντήσαμε τέλος πάντων, από ότι αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, που ακόμα και αν κερδίσει ο Μακρόν, το 4 μπροστά στο αποτέλεσμα της Λεπέν είναι κοσμογονικό. Έρχονται βουλευτικές. Κυρία Σμιλίδου, έρχονται βουλευτικές. Σημαίνει ότι εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Διότι αν ο Μακρόν, ο οποίος φωνάζει ούτε δεξιά ούτε αριστερά,
εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να σχηματίσει με τα ποσοστά που πρέπει η κυβέρνηση και ξαναπάρει υπουργούς για να φτιάξουν την κυβέρνηση από το συντηρητικό κόμμα ή το σοσιαλιστικό κόμμα, ουσιαστικά τι κάνει, συνεχίζει την πολιτική Ολάντ. Αυτή που έχει ενδιαφέρον. Που σημαίνει θα φάει μαύρες μας στην πορεία, αν δεν αλλάξει τα πράγματα. Αυτή που έχει ενδιαφέρον επίσης πολύ. Είναι το πρωτοσέλιδο της Le Parisien, έτσι, που λέει. Η Λεπέν σε συνέντευξη το λέει αυτό. Για δείχτε το, αν μπορούμε λίγο να το δούμε. Αποκλειστική συνέντευξη. Είναι αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στην Παριζιάν, όπου μιλάει για το ευρώ. Τι λέει. Και εξηγεί και λέει ότι προτείνει μία διπλή λειτουργία στο ευρώ. Διπλή λειτουργία. Διπλό νόμισμα. Δηλαδή, διπλό νόμισμα περισσότερο. Αυτό έρχεται και κουμπάει στο σχέδιο Σόιμπλε. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν πολλά κοινά σημεία με τις επιδιώξεις του Βερολίνου. Εγώ νομίζω ότι είναι από την ανάποδη. Είναι από την ανάποδη. Προσπαθεί να βγει με διπλό νόμισμα ή ως απάντηση στα σχέδια Σόιμπλε. Ναι, απ' την άλλη όμως, τι κάνει. Ναι. Παίζει λίγο με το Σόιμπλε. Mm-hmm. Τον βάζει στο παιχνίδι, στο πολιτικό παιχνίδι και του λέει του Σόιμπλε ότι εάν δεν θες να στηρίξεις τον Μακρόν και στηρίξεις εμένα και πάλι εγώ μπορώ να παίξω με βάση τις προτάσεις δικές σου. Είναι ένα πολιτικό παιχνίδι το οποίο μόνο ένας πονηρός για χρόνια πολιτικός μπορεί να παίξει και να παίξει με όλα. Αποδεικνύει ότι η Λεπέν είναι μια πολύ καλή πολιτικός η οποία παίζει πια με όλα τα δεδομένα. Έχουμε παίζει και άλλο πρωτοσέλιδο, κύριε Δαβέτα. Έχουμε άλλο ένα πρωτοσέλιδο στο οποίο εξηγεί η Φιγκαρό τι θα συμβεί. Εδώ είναι. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που θα βγει από το ευρώ η Γαλλία. Εξηγεί για να καταλάβει ο κόσμος. Και βέβαια μία από τις εξηγήσεις που δίνει είναι ακριβώς αυτός το χάος που θα γίνει, προκληθεί τα λοιπά. Εκεί βέβαια απάντησε η Λεπέν λέγοντας ότι γιατί της το είπε και ο Μακρόν, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα οικονομικά από τη Λεπέν. Η Λεπέν ήταν πολύ καλύτερη σε ζητήματα πολιτικής, για αυτό είναι η άποψή μου και το λέω ευθέως, πολύ καλύτερη σε ζητήματα πολιτικής, παραμένει παλιά κοπής πολιτικός. Ο Μακρόν όμως είναι πολύ καλός στα οικονομικά, τουλάχιστον της παγκοσμιοποίησης τα σημερινά. Και εκεί τη στρίμωξε λίγο, αλλά η Λεπέν είπε ότι θέλει ένα εξάμηνο διαπραγματεύσεων και σε αυτό το εξάμηνο θα δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και στην τελευταία ανάλυση η ίδια δηλώνει ότι δεν είναι αντιευρωπαία και απλά και μόνο προσπαθεί να σώσει τα επαγγέλματα των Γάλλων και ούτω καθεξής. Το πατριωτικό του ζητήματος, ναι. Παγκοσμιοποιημένη εναντίον πατριωτών, πώς να το πω, εθνικών, πώς να το... Κοιτάξτε, εδώ πέρα ζούμε μια εποχή. Διαβάζω πολλές φορές τώρα όλοι λένε ότι τελείωσε το παιχνίδι αριστεράς και δεξιάς. Μες. Κι όμως, ακόμη και αν αλλάζει η φρασιολογία, δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά το παιχνίδι των δύο όψεων του πολιτισμού μας. Ο πολιτισμός μας από την εποχή της αρχαιότητας, αλλά κυρίως από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι σήμερα, στηρίζεται σε δύο όψεις. Στις όψεις τη συντηρητική του άποψη, σε αυτούς που θέλουν να κρατούν και να διατηρούν οτιδήποτε έχει σχέση με τις μνήμες, με τη φύση, με αυτό που ονομάζουμε βασικές αξίες. Πατρίδα, οικογένεια, εστίες θρησκείας και ούτω δεξής. Και στους μοντέρνους ή στους καινούριους που λέγανε από την Γαλλική Επανάσταση και μετά, που λέγανε ο διαφωτισμός. Ποιοι είναι οι μοντέρνοι και οι καινούργοι? Αυτοί οι οποίοι συνεχώς με μια επιθετική κριτική θέλουν να αλλάζουν συνέχεια τα πράγματα. Δεν μένουν σε κανένα στατικό σημείο, ανοίγουν όλα τα σύνορα. Οπότε εδώ έχουμε μάχη συνόρων που εκφράζει την παλιά αντίληψη των συντηρητικών ή άνοιγμα συνόρων το οποίο εκφράζει τη σύγχρονη πλευρά των λεγόμενων μοντέρνων παγκοσμιοποιημένων. Άρα δηλαδή με άλλα λόγια συνεχίζεται η μάχη αριστεράς-δεξιάς με άλλα πρόσωπα. Απλά αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι αυτό που θα λέγαμε στο Πανεπιστήμιο με τα μοντέρνα πολιτική, έτσι, αυτό το post-modern, όπου ο μεταμοντέρνος πολιτικός είναι κάποιος ο οποίος δεν θα κολλήσει πια σε μία λογική το παλιό ή το μοντέρνο, θα χτυπήσει το παλιό, αλλά θα χρησιμοποιήσει και παλιά στοιχεία για να τα βάλει στο μοντέρνο. Κύριε Δαβέτα, ήθελα να σας ρωτήσω για τη στάση Μελανσόν, τώρα που τελειώνει και η προεκλογική περίοδος για το δεύτερο γύρο. Πώς ακριβώς καθόρισε το αποτέλεσμα, γιατί δεν έχει μια λενινιστική καθαρά στάση. Δεν πήρε ξεκάθαρα τη θέση υπέρ Μακρόν, αλλά για ένα-δύο 24 ώρα κάτι ψέλησε, αν δεν απατώμε. Ψέλησε ότι θα πάω να ψηφίσω και δεν θα ψηφίσω Λεπέν. Δεν αναφέρει το όνομα του Μακρόν όμως καθόλου. Αυτό είναι μια λενινιστική άποψη, άμα αναλύσουμε λίγο τις απόψεις της τότες επανάστασης, όπου σε κάποια δεδομένα στιγμή, εκεί που γίνεται η μάχη των δύο αντιπάλων, τραβιέμαι εγώ από έξω, ηθικά λέω ότι δεν θα ψηφίσω τον κακό,
στην περίπτωση Le Pen, αλλά κρατιέμαι πίσω με τα στρατεύματά μου, έτοιμος να κάνω εφόρμηση ανά πάση στιγμή, όταν μεταξύ τους αυτού αρχίζουν να φθείρονται και ο κόσμος, μία πιθανότητα, έτσι λέμε, μία πιθανότητα, αρχίζει να λέει ότι είστε και οι δύο καρικατούρες, και η Le Pen καρικατούρα και εσείς Μακρόν καρικατούρες, τότε στα πλαίσια μιας οξίας αντίδρασης δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να δούμε έναν δημοκράτη, εισαγωγικά επαναστάτη, τον Μελανσόν. Αυτή είναι μια καθαρά λενινιστική αντίληψη, όπως έκανε τα χρόνια της Επανάστασης. Κυριολεκτικά. Όχι μαρξιστική, λενινιστική αντίληψη. Και αυτό είναι ο ρόλος του Μελανσόν. Αυτό το πράγμα είναι, το παίζει πάρα πολύ καλά, αλλά εμείς που τον διαβάζουμε οφείλουμε να το αποκαλύψουμε για να μπορέσει ο κόσμος να μην τρώει, ας πούμε, τεχνητές φούσκες. Σε αυτό πάντως το μετανεωτερικό, ας το πούμε έτσι ακριβώς, πλαίσιο, έτσι. Γιατί ουσιαστικά λέμε για το μετανεωτερικότητα, μεταμοντέρνο, το post-modern που χρησιμοποιούν. Εκεί, ναι. Βέβαια, τώρα νομίζω ότι ισχύει για τα περισσότερα κράτη και κυρίως στη Δύση, ότι... Και ο κύριος Τσίπρας μεταμοντέρνος πολιτικός είναι. Εκεί είναι ότι ακριβώς βλέπεις ότι ιδεολογικά μπορεί δύο... Δεν θέλω να πω άκρα ακριβώς, αλλά να συναντηθούν και να εκφράσουν ενίοτε συντηρητική θέση, ενίοτε μοντέρνα, αλλά σε συγκεκριμένα πράγματα. Και εκεί, όπως ας πούμε, και για τους εξυγχρονιστές, για τους μοντέρνους. Αυτός, μοντέρνους εξυγχρονιστές. Κοιτάξτε τι γίνεται. Έχουμε το εξής περίεργο φαινόμενο. Και εκεί έχει, νομίζω, καταρρεύσει το ιδεολογικό αμήκος στα αριστερά-δεξιά, δηλαδή βάσει της κοινωνικής προσέγγισης. Τελείως. Έχουμε περάσει από το αριστερό-δεξιό, έχουμε περάσει, ουσιαστικά στο ίδιο είναι, έχουμε περάσει στο παλιό ή στο σύγχρονο. Στο συντηρητικό ή στο καινοτόμο. Προσέξτε όμως ποια είναι η διαφορά. Συγγνώμη, θα παρέμβω, αλλά είναι και μια άλλη μεγάλη συζήτηση για το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας μας το σύγχρονο. Γιατί εκεί, αυτό, η παγκοσμιοποίηση δεν θεωρείται πια σύγχρονο. Εκεί θέλω να φτάσω, κύριε Μιλίδη. Προσέξτε να δείτε. Έχουμε φτάσει στο εξής φαινόμενο. Ενώ στην αρχή είχαμε δεξιοί, αυτοί ήταν οι πατριώτες που στηρίζουν τις παλιές αξίες, και αριστεροί είναι αυτοί που θέλουν την άρνηση των παραδόσεων και των παλιών αξιών. Σήμερα φτάσαμε. Δεξί, που να είναι δεξί και αριστερή, ελεύθερη, να συμμαχούν στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και να υποστηρίζουν τον τεχνικό πολιτισμό εναντίον της φυσικής πατρίδας, και να έχουμε από την άλλη μεριά τα λαϊκά στρώματα της δεξιάς και της αριστεράς να συμπλέουν, οι οποίοι προσπαθούν να διατηρήσουν τα όρια και τα σύνορα των παραδόσεων απέναντι στη λέλαπα μιας τεχνικής πατρίδας που εκφράζεται μέσα από την παγκοσμιοποίηση. Απλά δηλαδή, νεοφιλελεύθεροι που έρχονται από τη δεξιά και είναι του Σικάγου και αυτά, νεοφιλελεύθεροι που είναι μαζί με διεθνιστές, που είναι θεωρητικά αριστεροί. Αυτή είναι η λεγόμενη δεξιοί και αριστεροί νεοφιλελεύθεροι. Η σχολή ακριβώς, του Σικάγου, συνεργάζεται πάρα πολύ καλά με την νεοφιλελεύθερη αριστερά, η οποία είναι η σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία. Με λίγα λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε καθηγητά, ότι αυτό είναι και το αποτέλεσμα της κατάρρευσης των καθαρών ιδεολογιών, των συγκεκριμένων ιδεολογιών και του πολιτικού συστήματος έτσι όπως το ξέραμε δομημένο μέχρι προχθές. Απολύτως, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πάμε πιο σκληρά. Μιλάμε για κατάρρευση των παραδοσιακών αξιών με τους οποίους οι άνθρωποι ζούσαν. Άμα ήταν μόνο το πολιτικό σύστημα, αυτό είναι OK, μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να αλλάξει. Εδώ μιλάμε για κατάργηση αξιών όπως είναι η οικογένεια, όπως είναι η λέξη πατρίδα, όπως είναι η έννοια της θρησκείας. Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία από μόνα τους και όχι σαν τριάδες που τα έχουν χρησιμοποιήσει κατά καιρούς πολιτικές. Τα έχουν ελαττήσει ξεκάθαρα, απόλυτα συμφωνώ. Ναι. Αλλά από μόνα τους είναι παλιές εστίες αξιών οι οποίες έχουν θρέψει και μεγαλώσει πάρα πολύ κόσμο. Αυτές οι εστίες τώρα έχουν αντικατασταθεί από άλλες πατρίδες, από άλλες θρησκείες. Από άλλες οικογένειες. Ποιες είναι αυτές, οι τεχνικές. Φαντάζουν και καινούρια τώρα. Αυτή όλη η. Μιλάμε για την τεχνική πατρίδα. Καινούρια. Μιλάμε για την θρησκεία της τεχνικής. Μιλάμε για την πατρίδα της τεχνικής. Κάνουμε μια ομάδα με τα iPhone, κάνουμε μια ομάδα με τεχνολογικές αξίες, γινόμαστε φίλοι. Αυτή είναι η πατρίδα μας, αυτές είναι οι ρίζες μας, όλα τα άλλα δεν μας αφορούν. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι είναι οπαδοί και πολίτες μιας τεχνικής πατρίδας, τεχνικής θρησκείας. Ζούμε τη θεολογία της τεχνικής. Και αυτή η θεολογία της τεχνικής οδηγεί τους ανθρώπους στο να μπορούν να μετακινηθούν σε όποιο μέρος και να είναι διαθέσιμοι στην υπηρεσία κάθε σπουδαίου καινοτόμου εργοδότη. Είδες άλλη μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είδατε, κύριε Δαβέτα. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Σήμερα είναι σπουδαία μέρα, προσέξτε. Πείτε μας, σήμερα γεννήθηκε ο Μάρξ. Ο Μάρξ τι θα έλεγε για αυτά τα πράγματα. Εγώ ξέρετε ότι δεν είμαι μαρξιστής. Αλλά είμαι σίγουρος ότι τα κόκαλα του Μάρξ θα τρίζαν. Με βάση αυτά τα οποία βλέπουμε στο σύγχρονο τεχνικό πολιτισμό. Και κάτι άλλο. Σήμερα έχουμε δύο σημαντικές ακόμη ημερομηνίες. Σαν σήμερα πεθαίνει ο Ναπολέοντας Βοναπάρτης
Πεθαίνει δηλαδή ουσιαστικά αυτός που δημιούργησε το έθνος κράτος, άρα είναι συμβολικό. Πλησιάζουν οι εκλογές, οι οποίες θα φέρουν τον Μακρόν που θέλει το τέλος του έθνος κράτους. Έτσι, έχουμε και το θάνατο του Ναπολέοντα και σαν σήμερα αυτή είναι η ελπίδα η τελευταία. Αποφυλακίζεται ο άνθρωπος που στηρίζω ανεπιφύλακτα, ο σπουδαίος φιλόσοφος και πολιτικός, Μαχάτμα Γκάντι, ο οποίος νίκησε όλους αυτούς τους αντιπάλους του μόνο με τις ιδέες των αξιών του πολιτισμού και της ειρήνης. Ένα τέτοιο Γκάντι θέλουμε. Ένα τέτοιο Γκάντι θέλουμε. Μεγάλη προσωπικότητα. Έτσι, για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Η μη βία. Ξέρετε ότι δεν θα είμαι μαζί στην επόμενη εβδομάδα. Πού θα είσαστε, για πείτε μας. Δεν θα είμαι μαζί στην επόμενη εβδομάδα. Εγώ κάνω συνειρμούς ήδη. Για πείτε πού θα είσαστε για να κάνω τηλεθεατές. Φεύγω την Κυριακή που είναι οι εκλογές, φεύγω στην Κίνα. Όπα, στην Κίνα ο Δαβέτα, στην Κίνα και ο Τσίπρας. Ναι, ο κύριος Πρωθυπουργός θα είναι στο Πεκίνο. Εγώ απλά θα περάσω το Πεκίνο, πάω στη Σανγκάη. Και οι δύο πάμε προφανώς για δύο διαφορετικούς λόγους, αλλά για έναν κοινό λόγο. Έτσι. Ο κύριος Τσίπρας πάει εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση. Εγώ πάω από μόνος μου, καλεσμένος των Κινέζων, εκπροσωπώντας, αυτοεκπροσωπώντας. Και το λέω ταπεινά, με βάση το δικό μου έργο, τον ελληνικό πολιτισμό. Θα κάνω μια σπουδαία performance. Το σπουδαία το λέω γιατί του δίνουν τέτοια αξία οι Κινέζοι. Άνθρωποι του κόμματος και της πολιτικής με έχουν καλέσει στις 11 το βράδυ στη Σανγκάη και στο Χαντσού. Γίνεται μια μεγάλη εκδήλωση, φεστιβάλ έργων τέχνης, όπου εκεί κάνω μια performance. Στην οποία με βάση την ποίησή μου παίρνω ένα ποίημα το οποίο το δωρίζω σε κάθε ένα από τους παρευρισκόμενους. Συνοδευόμενος από την όπερα του Πεκίνου, από μια τραγουδίστρια που τραγουδάει όπερα του Πεκίνου. Και τους λέω ότι η Ελλάδα αυτό έχει να σας προσφέρει. Πολιτισμό. Το κάνω μόνος μου, χωρίς τη βοήθεια κανενός και δεν μετανιώνω καθόλου που το κάνω μόνος μου. Μέχρι τέλος θα το κάνω μόνος μου. Δεν έχω ανάγκη κανένα. Καλή επιτυχία, καλό ταξίδι, καλή επιτυχία γρήγορα κοντά μας. Θέλουμε υλικό, έτσι. Μόλις γυρίσω, θα σας φέρω φωτογραφίες και το βίντεο της performance. Εννοείται. Οι φωτογραφίες είναι λίγο ως υλικό, κύριε καθηγητά μου. Θέλουμε εδώ οπτικοακουστικό υλικό. Βεβαίως, θα σας φέρω και το βίντεο της performance, να το δουν όλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα και με το καλό να επιστρέψετε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εμείς δεν έχουμε να πάμε στην Κίνα, αλλά όπως είπαν και οι καλοί μας συνεργάτες εδώ στα ακουστικά μας, μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε. Και αφού τώρα έτσι λίγο ευθυμίσαμε και είδαμε τα μακρινά γαλλικά, θα γυρίσουμε στα της πραγματικής ελληνικής οικονομίας με τη βοήθεια του κυρίου Χατζηθεοδοσίου, που είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Θα καλησπερίσουμε, χωρίς να χάσουμε πολύτιμο χρόνο, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Αλλά κύριε Χατζηθεοδοσίου, γεια σας. Χαίρετε κύριε Χατζηθεοδοσίου. Προτείνουμε πριν να ανοίξουμε τη συζήτηση και πάμε σε πολύ σημαντικά στοιχεία, θέματα τα οποία αφορούν και ακουμπούν την πραγματική οικονομία, να πάμε να δούμε ποιες είναι οι σημερινές εξελίξεις που είναι καλές. Έχουν αισιοδοξία με τη βοήθεια της Ειρήνης Γεργιλαία. Λοιπόν, έτσι είναι. Καλησπέρα και από μένα. Φαίνεται να υπάρχει αισιοδοξία για τις 22 Μαΐου. Αυτό τουλάχιστον είναι το μήνυμα το οποίο λαμβάνουμε από το Βερολίνο. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν το briefing της Παρασκευής και εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, απαντώντας σε ερώτηση της Deutsche Welle, τόνισε ότι ο κύριος Σόιμπλε είναι πεπισμένος ότι στη συνεδρίαση του Eurogroup στις 22 Μαΐου είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Οπότε, ναι, είναι ένα μήνυμα πάρα πολύ θετικό. Φαίνεται πως θα έχουμε αίσιο τέλος. Τίποτα δεν έχει τελειώσει φυσικά ακόμα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τότε, στις 22 Μαΐου. Ωστόσο, είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε ξανακούσει και το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Υπουργείου αναφέρει ότι ο κύριος Σόιμπλε είναι πεπισμένος πως οδηγούμαστε προς μια συμφωνία, είναι πάρα πολύ θετικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, ο εκπρόσωπος διευκρίνησε πως αυτή τη στιγμή δεν προετοιμάζονται μέτρα για την ελάχιστη του ελληνικού χρέους, ωστόσο τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα συζητηθεί όπως προβλέπετε. Αυτά είναι τα νέα που μας έρχονται από το Βερολίνο. Και από την άλλη έχουμε και την αναθεώρηση, αναμένεται μάλλον αναθεώρηση από την Κομισιόν. Προς τα κάτω είναι η αναθεώρηση των προβλέψεων για την ελληνική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα
από ό,τι γνωρίζουμε, αναμένεται να υποβαθμίσει η Κομισιόν τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη στο 2%, ενώ την προηγούμενη φορά η πρόβλεψή της ήταν στο 2,7%. Ναι. Ακριβώς από το 2,7% λοιπόν, στο 2%. Και επίσης, άλλο ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο Ευρωπαίος αξιωματούχος μετέφερε την ικανοποίηση των θεσμών για την υπεραπόδοση της Ελλάδας το 2016 και την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος που ξεπερνά το 4%. Και αυτός φυσικά από την πλευρά του επανέλαβε πως στόχος φυσικά δεν είναι κάτι άλλο από την συνολική συμφωνία στο Eurogroup της 22 Μαΐου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Στο μεταξύ, να κάνουμε και μία αναφορά ότι και το ελληνικό χρηματιστήριο σήμερα δεν είχε την υπεραπόδοση των προηγούμενων τριών ημερών, αλλά ωστόσο υπήρχε και η ανάγκη της διόρθωσης. Έκλεισε με θετικό πρόσημο στο 0,68%, αν δεν με απατά η όρασή μου, και δεν με απατά, σε 753 μονάδες. Γιάννη, το βλέπω καλά, ε? Νομίζω, ναι, 753 μονάδες, ναι. Στα 86 εκατομμύρια. Ανωδικός και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης και οι τράπεζες είχαν ανωδική πορεία. Αυτά γιατί, όπως λέμε πολύ συχνά εδώ, εμείς που είμαστε χρηματιστηριακό οικονομικό κανάλι, όταν η αγορά είναι σε θετικό κλίμα και βεβαίως όταν αυτό θα γίνει και σε διάρκεια, θα προεξοφλεί και θα αποτυπώνει αυτή την αισιοδοξία που αρχίζει και αχνοακούγεται. Πάντως, μέχρι τώρα πήγαινε με τον άνεμο από το κλείσιμο της συμφωνίας, ότι βαίνει καλώς, ας πούμε, πας προς κλείσιμο της αξιολόγησης και όλα αυτά που έπονται τα θετικά για την οικονομία. Βέβαια, τώρα η αναθεώρηση προς τα κάτω της ανάπτυξης είναι ένα ζήτημα. Εντάξει, αυτά χρειάζονται και μια προσγείωση, γιατί η πραγματική οικονομία, τα στοιχεία της οποίας θα μας τα ξετυλίξει τώρα ο κύριος Χατζηθεοδοσίου. Ναι, μεν είναι ωφέλιμη η ψυχολογία προς τα πάνω, αλλά και η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Βεβαίως, όπως και φαντάζομαι οι περισσότεροι που καταλαβαίνουν, δέχονται πολύ θετικά ότι έκλεισε αξιολόγηση μετά από 1,5 χρόνο. Για να καταλάβει ο τηλεθεατής τι σήμαινε να δεν έκλεινε αξιολόγηση. Σήμαινε πτώχευση. Σήμαινε έξοδο από την Ευρώπη. Άρα, ακόμη και αυτός που αντιλαμβάνεται αυτό που λέμε, να το καταλάβει ότι ήταν ο τρόπος η Ελλάδα να υπάρχει. Από εκεί και πέρα, σωστά, αυτό που συνέβη είχε ανταπόκριση στο χρηματιστήριο. Γιατί είχε ανταπόκριση? Γιατί πλέον ο άλλος αισθάνεται ότι μπορεί να κρατήσει όποια χρήματα έχει αφήσει στην Ελλάδα, μπορεί να σκεφτεί να κάνει μια επένδυση. Και για να κάνει αυτή την επένδυση, τι θα ήθελε αύριο? Θα ήθελε ένα σταθερό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Όταν πολλές φορές λέμε ότι αυτός είναι όρος, είναι για τον εξής λόγο που νομίζω, ας λέμε και μερικά θετικά που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα μας είναι πάρα πολύ φτηνή. Φτηνότερη δεν γίνεται. Άρα είναι παράδεισος επενδύσεων. Και μπαίνει το ερώτημα, αφού είναι παράδεισος επενδύσεων, γιατί δεν έρχονται επενδυτές από το εξωτερικό να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα, ή οι Έλληνες που έχουν χρήματα είτε στα στρώματα είτε τα έχουν έξω για να κάνουν επενδύσεις? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Κανείς δεν θα έκανε επένδυση αν αύριο σκεφτόταν ότι η χώρα θα είχε Brexit, αν η χώρα μας αύριο κινδύνευε από ένα κούρεμα καταθέσεων. Όλα αυτά πρέπει να βγουν από τη σφαίρα ακόμη και των συζητήσεων. Ο άλλος να αντιλαμβάνεται ότι όταν κάνει μια επένδυση θα κερδίσει ένα ευρώ και δεν κινδυνεύει να χάσει τα χρήματά του. Στην πραγματική λοιπόν οικονομία, όπως με ρωτήσατε, το μήνυμα είναι θετικό, ότι επιτέλους μετά από μια βεβαιότητα που κράτησε σχεδόν 2 χρόνια μπαίνουμε. Βεβαίως, τι σημαίνει αξιοδεύτερη αξιολόγηση? Σημαίνει θετικό μεν που έκλεισε, από την άλλη μεριά σημαίνει νέα μέτρα. Σημαίνει, γιατί για να πάρεις τα λεφτά βάζεις μια σειρά μέτρων που κάποια από αυτά, όταν είναι μεταρρυθμίσεις, δεν είναι και πολύ άδικα. Κάποια άλλα όμως που είναι πολύ σκληρά έχουν να κάνουν με παραπάνω φορολογικά έσοδα είτε ασφαλιστικά έσοδα. Αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε πάντα είναι ότι όσο δεν υπάρχει ανάπτυξη και όσο εσύ βάζεις νέους φορούς, δηλαδή πας στον ίδιο κόσμο που είναι κάτω από το 45% των επιχειρήσεων σήμερα και ζητάς παραπάνω λεφτά. Άρα πάνε να πάρεις από λίγα, από λίγους πάρα πολλά. Αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να καταλάβει ότι πρέπει να είναι πιο φιλική στην επιχειρηματικότητα, να γίνουν επενδύσεις στη χώρα, να μπορέσουν να ανοίξουν νέες δουλειές. Άρα να πάμε στη λογική, ζητάμε λίγα από πολλούς. Ναι. Αυτό λοιπόν, αν συνεχιστεί, θα καταρρεύσουν και ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν που θέλω να αναφέρω είναι ότι εμείς πάντα ζητάμε ένα θετικό κλίμα. Αυτό το θετικό κλίμα είναι υπόθεση όλων των κομμάτων που σήμερα πρέπει να αντιληφθούν ότι στα θέματα της οικονομίας πρέπει να υπάρξει εθνική συνένεση. Χωρίς εθνική συνένεση στα θέματα της οικονομίας δεν μπορούμε να δούμε εύκολα την επόμενη μέρα. Γιατί ξέρετε καλά από τα χρόνια που είστε στα ρεπορτάζ ότι όταν ένας ράβει και ο άλλος ξυλώνει, δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Γιατί πολλά μέτρα που είναι επώδυνα αλλά πιθανόν να βοηθάνε την οικονομία, χρειάζονται τη συνένεση όλων των πλευρών. Να μείνουμε λίγο στις επενδύσεις, συμφωνείτε? Ναι, γιατί έχουμε και χθες αυτά τα μνημόνια συνεργασιών με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία υπεγράφησαν και πάντοτε είναι μπροστά και το ταξίδι του Τσίπρα στην Κίνα. Έχουμε και μία δήλωση που έγινε από τον Γιώργο Κατρούγκαλο χθες για τις αραβικές επενδύσεις. Είναι μικρή, αλλά έχει ουσία, να τη δούμε.
Η Ελλάδα με τον αραβικό κόσμο έχει μακροχρόνιες, καλές, στενές σχέσεις, τόσο πολιτικής όσο οικονομικής συνεργασίας. Με τα Εμιράτα αυτές οι σχέσεις είναι ακόμα στενότερες. Ξέρετε ότι έχουμε παρουσία επενδυτών από τα Εμιράτα σε σημαντικούς τομείς, από το ελληνικό έως τον αστέρα, και εκδηλωμένο ενδιαφέρον για ακόμα μεγαλύτερες επενδύσεις. Άρα λοιπόν, κύριε Χατζηθοδοσίου, θα πάρω το πρώτο σκέλος, γιατί το δεύτερο είναι πιο βαρύ και βαθύ. Χρειάζεται να πάρουν, να αρχίσουν να ρολάρουν και οι τράπεζες και να αρχίσουν να χρηματοδοτούν την ελληνική οικονομία. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, αν πάνε τα πράγματα λίγο καλύτερα και αρχίσουν να κυλάνε και αποκατασταθεί το κλίμα της βεβαιότητας και γίνουν και ένα-δυο σχηματικά θετικά ζητήματα, όπως να μπούμε στο QE, όπως να ακούσουμε και 5 καλά λόγια από τους δανειστές. Υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί η θεωρία του ελαττηρίου για αυτές τις δυνάμεις που λέτε οι Έλληνες που έχουν χρήμα και δεν ξέρουν τι να το κάνουν, στα μαξιλάρια όπως είπατε, και οι επενδυτές που είμαστε πάμφθινοι και έχουμε αξία ως γη, που θα βάλουν το χρήμα τους? Ναι, υπό προϋποθέσεις αυτό που λέτε, έτσι είναι στην οικονομία. Δηλαδή υπάρχει μια αφετηρία όπου μετά, υπό την πρόταση που υπάρχει το ανάλογο κλίμα, ασφαλώς και έτσι θα γίνει κάποια στιγμή τώρα. Αν αυτή τη στιγμή θα είναι τώρα, μετά από 6 μέσα, ένα χρόνο, θα πρέπει να το βάλουμε σε κάποιους παράγοντες που νομίζω δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Μια επένδυση εξωτερική δίνει ψυχολογία. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι το 95% των επενδύσεων μια χώρα είναι οι μικρές επενδύσεις. Είναι ότι ο άλλος θα πάει να κάνει μια επισκευή στο σπίτι του, θα πάει να κάνει μια. Να επεκτείνει ένα κομμάτι, να ανοίξει ένα μαγαζί που θα το αποδώσει. Όλες οι επενδύσεις από το εξωτερικό δεν ξεπερνάνε ποτέ το 2-3% των επενδύσεων στη χώρα. Όμως δίνουν στίγμα. Άρα η ψυχολογία, το Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάνουν επενδύσεις, κάνει μια η Κίνα, αυτό δίνει μια ψυχολογία ώστε και ο ντόπιος επενδυτής, ο μικρότερος κέρδος επενδύσεις, οι μικρές επενδύσεις να προχωράνε. Η άποψή σας βεβαίως λέω ότι είναι αυτή. Υπάρχει ένα θέμα στην ελληνική οικονομία που νομίζω ότι αν δεν θέλουμε να χαϊδέψουμε τα αυτιά πρέπει να το πούμε. Έχουμε 700.000 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 500.000 είναι ατομικές. Από τις ατομικές επιχειρήσεις, οι 250.000 είναι περιβόητες επιχειρήσεις που λέμε εμείς του 1 ευρώ, δηλαδή κάποιος που ουσιαστικά κάνει μια δουλειά να βγάλει ένα μεροκάματο. Οι υπόλοιπες 250 πιθανόν να έχουν από 1 έως 5 άτομα. Και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, 170.000, είναι η ΕΠΕ, ο ΕΕ, ΑΕ. Από αυτές τις επιχειρήσεις, το 50% λόγω της ύφεσης σήμερα είναι σε τραγική κατάσταση. Θα μπορούσα να σας πω ότι αν δεν υπήρχε αυτή η φιλοσοφία που υπάρχει για την ατιμωρησία, που σε μερικές φορές δεν ξέρω αν κάνει καλό, θα είχαν κλείσει. Άρα χρειάζεται ένα στρατηγικό σχέδιο για να αλλάξει αυτή η μορφή οικονομία, το οποίο δεν γίνεται σε 6 μήνες και ένα χρόνο. Θέλει ένα μακροχρόνιο σχέδιο 5-6 ετών για να αλλάξει τη μορφή της οικονομίας. Και αν δεν παραδεχτούμε ποια είναι η μορφή της οικονομίας και μιλάμε αόριστα, δεν θα αλλάξει. Άρα οι επενδύσεις που θα έρθουν πάντα θα έχει μια ροή χρήματος σε αυτό που σήμερα βρήκε, που υπάρχει. Και δεν μπορείς να μην αποδεχτείς ότι δεν υπάρχει. Σκεφτείτε ότι το 55% σήμερα δεν πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές. Το 50% των επιχειρήσεων δεν πληρώνει φορολογία. Όλα αυτά μην τα ξεχνάμε ότι στη μετάβαση τα βρούμε μπροστά μας της ανάπτυξης και θα είναι θέματα που θα λυθούν. Αυτό και τώρα έρχεται και το γραφείο του προϋπολογισμού της Βουλής που λέει δεν πάμε πουθενά εάν δεν αλλάξουμε το μοντέλο της ελληνικής οικονομίας. Νομίζω εκεί αυτό είπα. Είναι, αυτό. Να σας πω κάτι για τα κόκκινα δάνεια και ευκαιρία να σας πω και μια. Να πω μια ανακοίνωση για τον κόσμο, σημαίνει ότι την ξέρει. Το θέμα των κόκκινων δανείων για τις τράπεζες. Αν λυθούν τα κόκκινα δάνεια, δεν υπάρχει περίπτωση οι τράπεζες αύριο να βγουν στην αγορά. Το θέμα των κόκκινων δανείων, λοιπόν, το γυροφέρνουμε πολύ καιρό. Μπορώ να πω πολύ απλά τι σημαίνει κόκκινα δάνεια. Το επιμελητήριο της Αθήνας μαζί με τη ΓΕΣΕΒΕ πήραν ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και είναι μεγάλη μας τιμή γιατί επιλεγήκαμε από τις 29 χώρες 5 και στη χώρα μας το ΕΑΚ και το ΓΕΣΕΒΕ για αυτό που ονομάζουμε πτωχευτικό δίκαιο. Τι σημαίνει κόκκινα δάνεια για να το καταλάβει ο τηλεθεατής μας? Έχει τρεις κατηγορίες. Ένας ο οποίος είναι, επιτρέψτε μου λέγεται, τελειωμένος. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει αύριο επιχείρησή του και ουσιαστικά πρέπει να του βοηθήσει να πτωχεύσει. Γιατί θυμίζω εδώ, έχω ξαναπεί νομίζω την εκπομπή σας, στην Ελλάδα δεν μπορεί να έχουμε σε χώρα ύφεση 305 πτωχεύσεις και στο Βέλγιο που έχει με πολύ υψηλότερο βιωτικό επίπεδο να έχουμε πέρυσι 11.000 πτωχεύσεις. Άρα ακόμη και η διαδικασία του να πτωχεύσει είναι δύσκολη. Σας είπα στο διάλειμμα, αν θυμάμαι καλά, ότι έχουμε 800.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα που δεν μπορούν να κλείσουν στην τελευταία 20ετία. Δηλαδή, ενώ είναι κλειστές, δεν κλείνουν γιατί? Γιατί χρειάζεται λεφτά να κλείσει. Άρα, αυτό το κομμάτι λοιπόν αυτό των κόκκινων δανείων θα πρέπει να το κλείσεις. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο θα επιμηκύνει το δάνειό του στην τράπεζα και θα το βοηθήσει να υπάρξει και θες να υπάρξει. Και ένα τρίτο που πιθανά εγώ παίρνω και αυτό που μπορεί να λέει ο κόσμος, ο οποίος κάποια λεφτά από αυτά τα έχει πάει κάπου αλλού και του λες πολύ ωραία, εσύ να τιμωρηθείς. Αυτός να τιμωρηθεί.
Η φιλοσοφία των κόκκινων δεν είναι αυτή. Τη βάση κάτω. Γιατί δεν προχωράει, γιατί το τραπεζίτη σήμερα λέει, και το ξέρουμε όλοι, ότι αν εγώ βγω και πω, ας πούμε, ότι πάω να κουρέψω ένα δάνειο, αύριο μπορεί να με στείλει στον εισαγγελέα. Δημιούργησε μου το νομοθετικό καθεστώς για να μπορώ εγώ να βγω αύριο και να βρούμε τη φιλοσοφία που πρέπει να την κάνουμε, έτσι ώστε να λυθεί το θέμα των κόκκινων δανείων. Ξέρετε πόσο υπολογίζουμε ότι είναι μόνο τα επιχειρηματικά κόκκινα δάνεια? Κάπου 420.000. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι μόνο με τον εξεργασικό συμβασμό, να γιατί πέρα από ένα αίσθημα τέλος πάντων περισσότερης κουλτούρας, φιλοσοφίας, μιας άλλης λογικής, ότι δεν πάμε μόνο στα δικαστήρια που έχουμε 750.000 υποθέσεις που δεν έχουν δικαστεί, θα προσπαθήσει να βρεθεί μια λύση. Γιατί αν πας να τις λύσεις αυτές δικαστικά, θα θέλεις 50 χρόνια. Άρα ο εξεργασικός θα βοηθήσει να λυθούν πιο γρήγορα. Πείτε μας για το πρόγραμμα που έχετε αναλάβει. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας και η ΓΕΣΕΒΕ δημιουργούν τις προϋποθέσεις πάντα σε συνεργασία που το παρουσιάζουμε και 18 Μαΐου στο Ζάπιο, στην Έγκλη του Ζαπίου. Θα είναι και οι ξένοι. Το πρόγραμμα είναι υπό την ευθύνη του Δανικού Υπουργείου Ανάπτυξης. Της Δανίας εννοείται. Της Δανίας, σαν όμως κομμάτι της Ευρώπης, ότι έχει πάρει την ευθύνη. Ξέρετε, το δανεικό. Πρώτα με φιλογιώτα το καταλαβαίνω. Δανέζικο, έχετε δίκιο, το συγγνώμη. Όπου θα είναι και οι Γερμανοί εκπρόσωποι, όπου τι θα κάνουμε, θα βρούμε αυτή τη φιλοσοφία, την κουλτούρα που χρειάζεται για τον τρόπο που θα πάμε σε επιχειρήσεις γύρω από το επιχειρηματικό δίκαιο. Αυτό άλλα από 5 χώρες μαζεύονται και θα δημιουργηθεί το νέο δίκαιο που θα γίνει. Θα δούμε 700 επιχειρήσεις συνολικά, θα βγάλουμε τα συμπεράσματα όλα αυτά που χρειάζονται και ουσιαστικά θα αποκτήσουμε ένα know-how, μπορώ να πω έτσι, ώστε να δημιουργήσουμε το νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα και στην Ευρώπη. Θα είναι παρεμφερές για τις χώρες της Ευρώπης για όλη αυτή τη διαδικασία που. Κυρίως γίνεται σε νότιες χώρες, δεν είναι τυχαίο που έχουν τα μεγάλα προβλήματα πτωχευτικά. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι οι χώρες που έχουν επιλεγεί είναι χώρες που έχουν πληγεί πραγματικά από την οικονομική ύφεση. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι τρομερά χρήσιμο. Εμείς, σαν σε πρώτη φάση, πέρα το. Δεν φανταστήκαμε ότι απλά εμείς έχουμε το πρόγραμμα. Βγήκαμε, ζητήσαμε από όλους τους κοινωνικούς φορείς, από όλα τα επιμελητήρια να συμμετάσχουν στη διαδικασία, να μοιράσουμε αυτή την τεχνογνωσία για να μπορούμε να είμαστε αύριο πιο χρήσιμοι. Σε αυτό το κομμάτι που έχει υποθεί, κύριε Χατζηθοδοσίου, για τις εταιρείες οι οποίες δεν πάνε καλά και ιδίως στα χρόνια της κρίσης προέκυψαν προβλήματα. Η αλλαγή αντικειμένου που έχει συζητηθεί και να πάει σε άλλες μορφές επένδυσης, τέλος πάντων ενασχόλησης, οι οποίες να είναι πιο αποδοτικές. Έχει ενδιαφέρον, βλέπετε, να εκδηλώνεται ενδιαφέρον από τους. Τώρα, να σας πω, γενικά θεωρητικά, όπως το λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρακτικά, επιτρέψτε μου, αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι ανοίγουν χιλιάδες μαγαζιά που είναι καφέ, κομμωτήρια. Δηλαδή, ανοίγουν κομμωτήρια. 22.000 έχει σήμερα στην Αθήνα. Αλήθεια, λέτε. Ναι. Γιατί είναι μικρή επένδυση, αυτή είναι η απάντηση, και έχει ένα άμεσο εισόδημα, έστω και μικρό. Στην πραγματικότητα, αυτό που θα λέγαμε στην οικονομία είναι, που αυτό είναι μια λογική, αλλά δεν είμαι εγώ τώρα. Δεν μπορώ να σας πω από εδώ αν αυτό είναι σωστό ή όχι. Ακόμα σωστότερο είναι τα συνεργατικά δίκτυα. Δηλαδή, μαζεύονται πολλές επιχειρήσεις και έχουν οικονομίες κλίμακος. Φανταστείτε λοιπόν ότι να έχουμε 10 παπουτσάδικα, μαγαζιά παπουτσιών σε ένα μέρος, έχουμε ένα που είναι μεγάλο, που μπορεί να έχει καλύτερο στήσιμο, να έχει καλύτερα προϊόντα, καλύτερα κόστη, γιατί η πρόοδησή του είναι ευκολότερη. Εμείς υποφέρουμε ότι ως χώρα έχουμε πολύ μεγάλο δίκτυ μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για συνεργατικά δίκτυα που υπάρχουν όλοι μαζί με το ποσοστό τους και έχουμε προϊόντα καλύτερα. Αξίζει τον κόπο το παράδειγμα του λαδιού, που νομίζω θα σας πείσει. Έχουμε εννοείται το καλύτερο λάδι στην Ευρώπη. Όμως παρόλα αυτά, επειδή έχουμε 2.500 ελαιοτριβία, φανταστείτε ότι η Ισπανία έχει 50, εμείς εξάγουμε το 70% του λαδιού της χώρας μας στα καράβια, χύμα. Τα παίρνουν οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, γνώση δηλαδή, είναι δημόσιο. Επειδή σε 20 μέρες, σας πω και μια εκδήλωση, θα είναι εδώ ο Ιταλός, το λέμε επίσημα, το παραδέχεται. Ανακατεύουν το λάδι με το δικό τους και το πλάνο τυποποιημένο. Τι χρειάζεται λοιπόν, μεγάλους σχηματισμούς όπου θα τυποποιούσαν το λάδι και το πιστοποιούσαν, θα είναι σε μια συσκευασία και θα φεύγει. Αυτό λοιπόν δημιουργεί τεράστιες υπεραξίες για αυτούς και λιγότερα ωφέλη για εμάς, πολύ μικρό, θα χάνουμε πάρα πολλά λεφτά από αυτό. Φανταστείτε ότι αυτό συμβαίνει σε όλη την οικονομία. Πάντως, κύριε Χατζηθεοδοσίου, θα σας πω την δική μου προσωπική αλήθεια. Είμαι 2,5 χρόνια εδώ στο SBC. 2 χρόνια, δηλαδή όταν έκανα περισσότερο επιχειρηματικού περιεχομένου, συζητούσαμε αυτό το ζήτημα. Και φοβάμαι ότι και άλλα 2 χρόνια να το συζητάμε, πάλι στη συζήτηση θα είμαστε, γιατί δεν περνάμε στην υλοποίηση που για να πείσεις και τον Έλληνα, τον οικογενειάρχη, να συνεργαστεί, πρέπει να του δώσεις και ένα μοντέλο και μια τεχνογνωσία. Το νομικό πλαίσιο των υπεργασιών είναι μια κουλτούρα. Να σας πω κάτι άλλο που πρέπει να το πούμε δυνατά. Όταν λέμε εξοδικαστικό συμβιβασμό, μπορώ να υποχρεώσω εσάς τους δύο, εγώ αύριο να συζητήσετε, μπορείτε να πείτε ερχόμενοι, αλλά δεν θέλουμε. Θέλω να πάω στα δικαστήρια. Όταν έλεγα προηγουμένως μια νέα κουλτούρα δημιουργείται, εννοούσα και αυτό.
Λέμε κάθε μέρα παντού σε όλα τα κανάλια πόσο σημαντικό είναι ότι έχουν πιστοποιηθεί και τις σχέσεις και θα βγούμε να το λύσουμε. Είναι παρεμφερές. Αυτό προϋποθέτει ότι εσύ δεν συμφωνείστε. Το ίδιο για τα συνεργατικά δίκτυα. Πρέπει να αντιληφθείς εσύ ο ίδιος ότι δεν πας πουθενά έτσι. Και γιατί δεν το αντιλαμβάνετε σήμερα, αν θέλετε, σας λέω και κάτι το οποίο δεν είναι πολύ λαϊκό. Όσο υπάρχει ατιμωρησία και όσο, να σας πω, την πιο σκληρή μορφή αθέμητου ανταγωνισμού προέρχεται από αυτό. Εμείς οι δύο κατασκευάζουμε το ίδιο προϊόν. Εγώ πληρώνω την εφορία μου, πληρώνω τις εισφορές μου στα ταμεία, εσύ δεν πληρώνεις τίποτα. Ωραία. Βγαίνουμε λοιπόν και εγώ το πουλάω 10 για να κερδίσω ένα ευρώ, όλες το πουλάω 7 και χάνει. Αφού δεν πληρώνει πουθενά, αυτά τα 7 ένα μέρος το κρατάει. Δεν είναι η πιο σκληρή μορφή αθέμητου ανταγωνισμού. Όσο και υπάρχει ατιμωρησία, είναι ένα θέμα που πραγματικά εντυπωσιάστηκα γιατί το συζητάμε συχνά και βεβαίως το έκανε πρώτο θέμα ο ΣΕΒ. Ο ΣΕΒ και για άλλους λόγους, γιατί χάνουν πολύ μεγάλες επιχειρήσεις με αυτό, αλλά πρακτικά και όλοι οι έντιμοι επιχειρηματίες χάνουν. Δηλαδή, αυτός που είναι έντιμος και πληρώνει τις υποχρεώσεις του, δεν χάνει. Δεν είναι και χειρότερη μορφή. Γιατί εγώ, επειδή δεν πληρώνω τίποτα, το πουλάω και κάτω από το κόστος των προϊόντων. Προσέξτε, σας λέω. Άρα, λοιπόν, το συνεργατικό δίκτυο ή ο εξοδικαστικός είναι μια άλλη κουλτούρα. Αν θέλουμε να προσθέσουμε κάτι, να σας πω ότι από τα ταξίδια στο εξωτερικό έμαθα ότι στη Δανία ένας μαθαίνει το επιχειρήν από την πρώτη δημοτικού. Του κάνουν μάθημα επιχειρήν. Όταν εμάς αυτή η κουλτούρα δεν υπάρχει, είχαμε το μάθημα της αρπαχτής για 20 χρόνια, πρέπει σήμερα να κάνουμε μια άλλη οικονομία και έχει. Το μόνο που δεν διδάσκεται ακόμα στο δημοτικό, αλλά κοντά είμαστε. Θα σας πω, στα δικά μας τα χρόνια όχι, αλλά επειδή υπάρχει μια προσπάθεια που πολύ μας έχει εντυπωσιάσει με τον Γιάννη, της μαθητικής και νεανικής επιχειρηματικότητας. Εδώ γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά στα παιδιά, στις τάξεις του λυκείου κυρίως, ίσως και του γυμνασίου. Κάτι φαίνεται να αλλάζει. Πότε θα υλοποιηθεί δεν ξέρουμε. Αλλά κάτι φαίνεται να αλλάζει στην κουλτούρα των συνεργασιών και της υλοποίησης. Και εκεί πάνω θέλει νομίζω και το πολιτικό support. Γιατί μου κάνει εντύπωση που το είπατε και εσείς, κύριε Χατζηδοδοσίου, στην αρχή της κουβέντας, ότι χρειάζεται να υπάρχει μια πολιτική ομοφωνία τέλος πάντων σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, να είμαστε λίγο πολύ όλα τα κόμματα που γίνονται κυβερνήσεις απαλλαγμένοι από αγκυλώσεις που είναι σε βάρος της επιχειρηματικότητας. Γιατί, εντάξει, τώρα αναγκαστικά λίγο το πολιτικοποιώ, αλλά ας πούμε την τελευταία τροπολογία που αφορούσε την υπόθεση Σαββίδη για το ΣΕΚΑΠ. Τέτοια δεν είναι σχετικά υπέρ. Να σας πω τη θέση μου. Εγώ λέω ότι είναι σωστό η απόφαση τη κυβέρνηση, καταλάβετε που είναι η διαφωνία. Ότι λέει ότι δεν μπορεί εγώ ένας νέος επιχειρηματής που αγοράζει μια επιχείρηση να πληρώνει τα σπασμένα. Το λάθος δεν βρίσκεται εκεί. Βρίσκεται ότι όταν πουλήθηκε η ΣΕΚΑΠ θα πρέπει να το ξέρουν όλοι αυτό. Άρα, αν το ξέρανε, μπορεί να μην ήταν μόνο ο κ. Σαββίδης, να ήταν άλλοι 10 που θα θέλουν να το αγοράσουν. Γιατί όταν πήγαν να το αγοράσουν, ξέροντας αυτό το θέμα, δεν το αγοράζαν. Άρα, είναι μια πώληση η οποία δεν έγινε με ίσους όρους. Έγινε, θα έλεγα, όχι με θεμητούς όρους. Το αν εσύ δεν χρησιμοποιήσει ο κυβέρνηση του Σαββίδη, αλλά μια άλλη ιστορία. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν ίδιες προϋποθέσεις. Δεν είναι κακό, επαναλαμβάνω, ότι έγινε αυτό. Αλλά πρέπει να το ξέρω. Γιατί αν αυτό που το έχει όταν πουλήθηκε το 13 σε ΚΑΠ, μπορεί να υπήρχε άλλο που έδινε μεγαλύτερο τίμημα για να την αγοράσει. Θέλω όμως επ' ευκαιρία να σα πω και άλλο θετικό πέρα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Γιατί ήταν μια προσπάθεια του επιμελητηρίου μας πριν από 2 χρόνια. Πριν 2 χρόνια είχαμε πάει με τον Πρωθυπουργό στην Κίνα. Και καταφέραμε να γίνει η συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με τον Τζακ Μα. Πέρασαν 2 χρόνια. Να πέρασε. Περνά καιρό, ναι. Περνά καιρό. Τι λέτε τώρα. Ναι. 1,5 χρόνο. Και θα ξαναπάει σε 10 μέρες. Θα πάει, ναι. Μπορεί να είναι λιγότερο, να κάνω λάθος. Να είναι ένα χρόνο. Μπορεί να είναι ένα θέμα. Τότε λοιπόν, ένα από τα θέματα που βάζε η Αλή Μπαμπά και ο Τζακ Μα ήταν η Αλή Τριπ. Η Αλή Τριπ είναι η κάρτα που είναι μεγαλύτερη από τη Mastercard που θα μπορούν οι Κινέζοι να έρχονται στη χώρα μας και να τη χρησιμοποιούν. Πρέπει να σας πω ότι αυτό επετεύχθη, δηλαδή συμφώνησαν οι ελληνικές τράπεζες και έτσι 26 του μήνα θα γίνει μια πολύ μεγάλη συνάντηση γι' αυτό. Τι νόημα έχει αυτό πέρα από το λέμε. Θα τριπλασιαστεί ο αριθμός των Κινέζων τουριστών στη χώρα μας, που είναι για μας πολύ σημαντικό. Θα τριπλασιαστεί και νομίζω ότι μπορεί οι προϋποθέσεις να μεγαλώσει πολύ παραπάνω. Γιατί θα πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι για εμάς που ακούγεται απλά, για αυτούς είναι κάρτα τους. Όπως είναι για μας η Mastercard. Και μάλιστα η Trip είναι πολύ μεγαλύτερη και το διευκολύνει στα ταξίδια του. Και θεωρώ ότι αυτό είναι μια σημαντική επιτυχία, γιατί ξέρετε, η πιο βαριά βιομηχανία που έχουμε στη χώρα μας, μην κοροϊδευόμαστε, είναι ο τουρισμός. Και αμέσως μετά η διατροφή. Άρα, όσο ενισχύεται αυτό, είναι θετικό σημάδι για να δούμε μια καλύτερη μέρα. Και επειδή είχα κάνει αυτό το ρεπορτάζ και είχα εμβαθύνει, η θεωρία είναι ότι αν τώρα ο Κινέζος έρχεται σαν τρελός να παντρευτεί ή να περάσει καλά στη Σαντορίνη ή οπουδήποτε αλλού και εξοδεύει 1.000 ευρώ, με την κάρτα του θα τα τετραπλασιάσει, γιατί δεν θα χρειαστεί να τα κουβαλήσει. Ναι. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, προτείνω να μείνετε, γιατί έχουμε προσκεκλημένο έναν ερευνητή της ICAP για να μάθουμε μερικά πιο συγκεκριμένα στοιχεία για το brain drain
και για τη φιλοσοφία των ανθρώπων που φεύγουν, έχει αυξηθεί ανησυχητικά το ποσοστό αυτών που λένε δεν πρόκειται να γυρίσουμε. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα ανοίξουμε και αυτό το σκέλος. Επιστρέφουμε λοιπόν και σκεφτήκαμε να δέσουμε και να κουμπώσουμε δύο θέματα. Το ένα αφορά την πραγματική οικονομία και τις επιχειρήσεις. Το αναπτύξαμε αρκούντος με τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Το άλλο είναι το brain drain, όπου τα παραγωγικά μυαλά και όχι μόνο τα μυαλά, οι παραγωγικές ηλικίες και οι άνθρωποι φεύγουν. Και έχει γίνει για τρίτη χρονιά αυτή η έρευνα, την οποία παρουσίασε και έδωσε στη δημοσιότητα η ICAP. Οπότε, Γιάννη, θα αφήσω σε σένα την παρουσίαση του δεύτερου καλεσμένου μας, ο οποίος θα μας δώσει πάρα πολύ ωραία στοιχεία. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Ζούλιας, Director Human Capital Consulting της ICAP People Solutions. Να το πούμε και πιο απλά τον τίτλο σας, κύριε Ζούλια. Ναι, είμαι Διευθυντής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρωπίνου Δυναμικού. Ανθρωπίνου Δυναμικού, ακριβώς. Κύριε Ζούλια, εσείς που έχετε και εμπειρία, φαντάζομαι, για τρίτη χρονιά σχετικά με αυτή την έρευνα, τα γενικά συμπεράσματά σας ποια είναι, πριν περάσουμε να δούμε και την ανάλυση? Καταρχήν, βλέπουμε ότι παρόλο ότι ο πληθυσμός των ανθρώπων που απαντούν την έρευνα αλλάζει, μόνο 30% είναι σταθερός από πέρυσι με φέτος, τα βασικά συμπεράσματα παραμένουν τα ίδια. Δηλαδή, οι άνθρωποι φεύγουν από την Ελλάδα για τους κοινούς λόγους. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν σκοπεύουν να γυρίσουν πίσω σύντομα. Οι ειδικότητες στις οποίες εργάζονται είναι οι ίδιες περίπου και θα τις δούμε ποιες είναι, κυρίως χρηματοοικονομικά αλλά και πάρα πολύ πληροφορική. Επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια τάση αύξησης των ανθρώπων κάποιας ηλικίας, άνθρωποι οι οποίοι ήδη έχουν εργαστεί στην Ελλάδα και φεύγουν στο εξωτερικό. Έτσι, λίγο το προφίλ να το αναπτύξουμε, λίγο το προφίλ αυτού που φεύγει. Είναι τα κοινά χαρακτηριστικά, τέλος πάντων. Καταρχήν, τα κοινά χαρακτηριστικά είναι ότι οι περισσότεροι έχουν μεταπτυχιακό. Μάλιστα. Άρα, οι περισσότεροι έχουν πάρει πτυχίο στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και μεταπτυχιακό, και μεταπτυχιακό στην Αγγλία, ας το πούμε έτσι. Ναι. Αλλά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτούς έχει ήδη εργαστεί στην Ελλάδα και μετά έχει φύγει στο εξωτερικό. Έχει και εμπειρία δηλαδή στη χώρα. Ακριβώς. Έχει εμπειρία εδώ και πάει έξω για κάποιους λόγους που θα δούμε ποιοι είναι. Το ηλικιακό να το προσθέσουμε, νομίζω ότι λίγο πολύ καταλαβαίνουμε όλη την ηλικία περίπου. Μικρή, νεαρή σε ηλικία, έτσι. Δεν είναι, ναι, είναι η βάση η νεαρή σε ηλικία, αλλά υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι είναι 35 και πάνω και υπάρχει μια αύξηση στο ποσοστό των ανθρώπων που είναι από 41 μέχρι 45. 41 με 45. Ναι. Γιατί έχουν και υποχρεώσεις αυτές οι ηλικιακές ομάδες και το πλαίσιο δεν αφήνει περιθώριο. Ναι, εν τω μεταξύ έχουν υπάρξει και αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων και πολλά στελέχη έχουν χάσει τη δουλειά τους. Πρέπει να βρουν δουλειά κάπου αλλού. Αυτά τα στελέχη μπορεί να ήταν 35-45 και έχουν βρει δουλειά στο εξωτερικό. Να περάσουμε λοιπόν να δούμε την πρώτη κάρτα, στην οποία αναφέρονται οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν στο brain drain. Για να βοηθήσω, γιατί δεν είναι αρκετά μεγάλα η εξήγηση, 41% μειωμένη αξιοκρατία και διαφθορά στην Ελλάδα λένε. 34% οι προοπτικές εξέλιξης σε χώρα του εξωτερικού και 33% η οικονομική κρίση και η αβεβαιότητα στην Ελλάδα. Ναι, δεν αθροίζουν στο 100, γιατί είχαμε δώσει το περιθώριο κανείς να απαντήσει τρεις ερωτήσεις. Τρεις απαντήσεις σε κάθε... Μάλλον να επιλέξει τρεις ερωτήσεις. Βλέπουμε ότι η μειωμένη αξιοκρατία και η διαφθορά παίρνει το μεγαλύτερο ποσοστό. Είναι λαοφιλές. Και αυτό συμβαίνει το ίδιο και τα τρία χρόνια που έχουμε κάνει την έρευνα. Συμβαίνει το εξής. Στην Ελλάδα οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν σωστά συστήματα επιλογής και ανάπτυξης ανθρώπων. Οπότε κάποιος νέος ειδικά άνθρωπος δεν περιμένει ότι θα αξιολογηθεί σωστά και δεν περιμένει ότι θα πάρει τις ευκαιρίες ώστε να επιτύχει τους στόχους καριέρας που έχει στην Ελλάδα. Και μισθολογικά η αμοιβή του δεν θα είναι ανάλογη των προσόντων του. Έτσι, και αυτό νομίζω σε αυτό εντάσσεται, έτσι. Θα μιλήσουμε για αμοιβή πιο μετά. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι είναι η αμοιβή το κυριότερο. Δεν το μάλιστα. Νομίζω ότι το κυριότερο είναι ότι δεν θα εξελιχθεί ο άνθρωπος. Προοπτική της καριέρας. Πρώτα απ' όλα δεν θα επιλεγεί να μπει σε μια δουλειά, καθώς οι θέσεις εργασίας είναι μειωμένες, αλλά μετά δεν θα εξελιχθεί κιόλας. Να πούμε ότι πέρυσι κάναμε μια άλλη έρευνα που έχει να κάνει με τα συστήματα διαχείρισης απόδοσης, αυτά που λέμε τα αξιολόγηση εργαζομένων. Και είδαμε ότι οι μισές επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν έχουν. Και αυτές, από αυτές που έχουν, σε ένα ποσοστό δεν λειτουργεί σωστά.
Πολύ απλά μιλώντας, οι πολυεθνικές έχουν συστήματα, οι ελληνικές δεν έχουν. Και θέλουμε να περάσουμε την αξιολόγηση και στο δημόσιο τομέα, αλλά δεν έχουμε ιδέα πώς γίνεται ούτε στον ιδιωτικό τομέα. Θα κάνω ένα παραλληλισμό, κύριε Ζούλια. Κάπως έτσι είναι, γιατί στις περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις υπάρχει η νοοτροπία ότι εμείς ξέρουμε καλύτερα και ότι δεν χρειάζεται να γράφουμε όλα. Αποτέλεσμα, να μειώνεται έτσι η κουλτούρα αντικειμενικότητας σε μια επιχείρηση. Τα πράγματα δεν είναι σαφή, δεν είναι διαφανή, ας το πούμε έτσι, και οι περισσότεροι άνθρωποι κρίνονται μέσα από ένα σκοτεινό θάλαμο, που μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης, μπορεί να είναι μια μικρή ομάδα ανθρώπων γύρω από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Αυτό το ξέρουν οι περισσότεροι νέοι. Τώρα, ακουμπάτε και ένα ευαίσθητο θέμα που έχει να κάνει με τις παθογένειες της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Και ως Έλληνες δεν είμαστε πάρα πολύ εύκαμπτοι στις αλλαγές και σε κάτι που μας βγάζει από τα γνωστά νερά. Εσείς, κύριε Χατζηθεοδοσίου, με τη δική σας εμπειρία, θέλετε κάτι να συμπληρώσετε? Ναι, θέλω, ναι. Δίνω μια άλλη ερμηνεία και θα μου επιτρέψει στην έρευνα που στα 2/3 είμαι σύμφωνος. Δηλαδή, αυτός που φεύγει έξω, τι είναι? Καταρχήν να πούμε ότι μας έχει κοστίσει σωστά πολύ ακριβά. Δηλαδή, κοστίζει 6.000 το χρόνο η εκπαίδευση κάποιου. Άρα, όταν φεύγουν τα καλύτερα μυαλά στο εξωτερικό, θα έχεις πρόβλημα αύριο που λέγαμε στην ανάπτυξη, με ποιους θα πας στην ανάπτυξη. Απόδειξη ο γεγονός είναι ότι στη χώρα μας, παρότι έχουμε μεγάλη ανεργία, όταν πάμε να ζητήσουμε ανθρώπους στην πληροφορική, δεν τους βρίσκουμε. Γιατί πολύ σωστά ακούστηκε, οι περισσότεροι από αυτή την πληροφορική βρίσκουν πολύ εύκολα δουλειά και σήμερα η πληροφορική είναι η βάση για οτιδήποτε γίνει στο μέλλον. Η διαφωνία μου βρίσκεται στο πρώτο σκέλος. Όταν μιλάμε για διαφθορά στη θέση εργασίας, δεν μπορεί να είναι η επιχείρηση και να εξηγήσω το γιατί. Γιατί ο επιχειρηματίας θέλει να πάρει κάποιον ο οποίος θα του δώσει υπεραξίες. Άρα δεν μπορώ να συμφωνήσω, όντας και ίδιος επιχειρηματίας, ότι έρχεται κάποιος ο οποίος έχει τα προσόντα και η επιχείρηση δεν τον δέχεται. Γιατί δεν έχει λόγους να μου το κάνει. Ή αν θέλετε, γιατί ταυτίζει το συμφέρον του. Το αν υπάρχουν οι μηχανισμοί. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, ξέρετε τι γίνεται. Μπορεί να μην το λέμε διαφθορά, να είναι μια πιο συγκεκριμένη έννοια η διαφθορά και εμείς θα θέλουμε να εννοήσουμε κάτι πιο ευρύ. Αλλά ο επιχειρηματίας, ο οποίος έχει μια οικογενειακή επιχείρηση, δεν είμαι βέβαιη ότι αντιλαμβάνεται την ανάγκη δεν χρειάζεται, του marketing. Αυτός δεν χρειάζεται. Μισό λεπτό. Η επιχειρήση στην Ελλάδα, να δώσουμε ένα άλλο νούμερο, είναι 92% είναι 0-9 άτομα. Άρα θα έλεγα ότι το συγκεκριμένο κοινό απευθύνεται σε ένα μέρος αυτές και κυρίως στο 8%. Αυτό το 8% μην το λέμε λίγο. Mm-hmm. Αυτό το 8% είναι περίπου 70.000 επιχειρήσεις που θα πάει. Αυτός που έχει μια επιχείρηση σημαντική, στην αξιολόγησή του δεν έχει κανένα λόγο να την υποτιμήσει γιατί τον χρειάζεται. Αυτό μπορώ να πω είναι ότι και σωστά οι μηχανισμοί αξιολόγηση του προσωπικού καταχείριση στο δημόσιο δεν υπάρχουν. Να σας πω ότι εκεί έχουν σταματήσει να υπάρχουν και οι μηχανισμοί που υπήρχαν στο παρελθόν αξιολόγησης εδώ και κάποια χρόνια. Δεν στείνονται καν. Όμως στον ιδιωτικό τομέα θα επιμείνω ότι μπορούμε να πάμε στο προηγούμενο. Δεν είναι θέμα κουλτούρας ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα παραμείνουν λίγο κλειστές να μεγαλώσουν. Όμως οι μεσαίες και πάνω επιχειρήσεις, που είναι ο μεγάλος αριθμός, θέλει να τον πάρει. Εγώ θα σας ξαναπώ. Είναι τυχαίο ότι σε ανεργία. Δεν είπα πολυεθνικές. Εγώ δεν είπα καν. Δεν είπα πολυεθνικές. Πολυεθνικές πώς είναι στην Ελλάδα. Υπάρχουν και μικρομεσαίες και μεγαλύτερες. Μην τις βγάζουμε. Έχουμε πει πολυεθνικές ανάδα, λες και τέλος πάντων δεν είναι τόσο τεράστιος αριθμός όσο νομίζουμε. Αλλά αυτή η επιχείρηση δεν έχει λόγους να μην τον πάρει. Προσέξτε. Σκεφτείτε απλά η επιχείρησή μου. Γιατί δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει το βάθος των γνώσεων. Κύριε Ζούλια, εσείς είστε πιο αρμόδιος να μας βάλετε σε νερά ρεαλιστικά. Όντως ο αριθμός των πολυεθνικών στην Ελλάδα δεν είναι πολύ μεγάλος, αλλά απασχολούν αρκετό προσωπικό και μέχρι τώρα απασχολούσαν και αρκετά μεγάλο ποσοστό το καλλιεργημένο αυτό προσωπικό. Από αυτούς με τα μεταπτυχιακά κτλ. Οι πολυεθνικές παίζαν ένα ρόλο και απασχόλησης αλλά και εκπαίδευσης των ανθρώπων. Φέρανε συστήματα, από αυτούς διαχέθηκαν τα συστήματα σε ελληνικές επιχειρήσεις, στο ποσοστό που έγινε αυτό. Και στις πολυεθνικές επιχειρήσεις, ακόμα και όταν έχουν Έλληνες διευθυντές, επιβάλλεται να τα εφαρμόσουν τα συστήματα. Σε ελληνικές επιχειρήσεις, θα μου επιτραπεί να πω ότι δεν υπάρχει αυτή η πίεση και πολύ γρήγορα πέφτουμε στο μοντέλο ότι ναι, μεν να έχουμε το σύστημα, ναι, και αυτό συμβαίνει και σε μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. Αλλά δεν υπάρχει η κουλτούρα της αξιοποίησής του και της χρήσης του. Με αποτέλεσμα, ο εργαζόμενος στην ελληνική επιχείρηση να αισθάνεται πολύ συχνά ότι δεν παίρνει τις ευκαιρίες που πρέπει. Αν θέλετε, αν νομίζω ότι είναι καλό για τον τηλεθεατή, θα επιμείνω. Ότι θα επιμείνω όσο χρειάζεται. Αυτό δεν λέγεται διαφθορά καταρχήν. Δηλαδή, αυτό που βαφτίζουμε τώρα σημαίνει έλλειψη σωστή να μπορεί να αξιολογήσει σωστά. Άρα δεν είναι διαφθορά. Γι' αυτό είπα. Επιτρέψτε. Σύμφωνα, επιτρέψτε. Θα επιμείνω στο προηγούμενο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η επιχείρηση είναι έτσι στημένη, άρα θα αποτύχει στην πορεία, αν δεν έχει μηχανισμούς αξιολόγησης.
εμένα, γιατί νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε. Δεν μπορεί ένας επιχειρηματίας, είμαι επιχειρηματίας, είμαι σε ένα μελέτη επιχειρηματικό, να του έρχεται ένα στέλεχος το οποίο είναι σημαντικό και να μην θέλει να το πάρει. Δεν είναι έτσι. Απλά το στέλεχος στη χώρα μας ειδικά θα πάει ευκολότερα σε μια πολυεθνική, και αυτό είναι αλήθεια. Mm-hmm. Θέλει να πάει, παρά θα πάει σε μια μικρομεσαία επιχείρηση ανερχόμενη, και αυτό είναι αλήθεια. Όμως κρατήστε το, νομίζω, από την έρευνα που συμφωνούμε κατά 80% τέλος πάντων, ή δεν έχω διαφωνία, είναι ότι σε όλα τα υπόλοιπα συμφωνώ, ότι σήμερα σε εποχή ανεργίας έχουμε δεκάδες ειδικότητες που δεν υπάρχουν. Αυτό αποδεικνύει ότι η έρευνα είναι σωστή, δηλαδή αυτό το κομμάτι φεύγει και θα το πληρώσει πολύ ακριβά η ελληνική οικονομία. Και το χειρότερο είναι κι άλλο. Είναι η δεύτερη κάρτα που αυτοί που φεύγουν, έχει αυξηθεί το ποσοστό αυτών που λένε δεν θέλουμε να ξαναγυρίσουμε. Πέρσι ήταν μικρότερο. Ναι. Ακριβώς έτσι συμβαίνει, και είναι αυτοί που είτε δεν θα γυρίσουν καθόλου, είτε θα γυρίσουν μετά από 10 χρόνια. Και αυτό συμβαίνει στις περισσότερες χώρες από αυτές που έχουν πάει. Νομίζω ότι είναι πολύ απλό. Δεν βλέπουν τις συνθήκες να αλλάζουν στην Ελλάδα. Δεν βλέπουν επενδύσεις, δεν βλέπουν να αλλάζει ο πολιτικός λόγος, ο οικονομικός λόγος. Με αποτέλεσμα, μπορεί να μην έχουν προσφορές να γυρίσουν πίσω. Γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά τη δικιά μας, πάρα πολύ συχνά προσπαθούν να βρουν στελέχη να τα φέρουν πίσω, αν υπάρχει ζήτηση ανάλογη. Η ζήτηση για στελέχη δεν έχει ανέβει στο ποσοστό αυτό που θα επηρέαζε την γνώμη των ανθρώπων που είναι στο εξωτερικό. Δεν οφείλεται δηλαδή και τόσο στο ότι έχουν μπορέσει όσοι έφυγαν και ορθοπόδησαν ή τέλος πάντων ανέπτυξαν καριέρα, βρήκαν δουλειά, προχωρούν σε μια καριέρα κτλ. Στο εξωτερικό. Απλά δεν υπάρχουν συνθήκες επιστροφής στην Ελλάδα, κυρίως αυτό, έτσι. Όπως ξέρετε, εσείς που ασχολείστε με την οικονομία, είναι θέμα εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη δεν έχει καλλιεργηθεί ακόμα. Και δεν έχουμε δημιουργήσει τη ζήτηση για στελέχη στην Ελλάδα. Όταν γίνει αυτό, πιστεύω πολύ περισσότεροι θα θέλουν πάλι να γυρίσουν. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που αποδεικνύει ότι πολλοί θα ήθελαν αλλά δεν μπορούν. Δηλώνουν οι μισοί από αυτούς πρόθυμοι να βοηθήσουν τη χώρα, είτε στέλνοντας για διακοπές τους γνωστούς τους εκεί που βρίσκονται, είτε με τα ελληνικά προϊόντα. Ναι. Αυτό έχει μια διπλή ανάγνωση. Καταρχήν, οι μισοί δεν θέλουν να βοηθήσουν τη χώρα. Σωστά, είναι και το μισό άδειο. Σωστά. Υπάρχει πικρία. Και το ότι πολλοί απαντάνε δεν γυρνάμε ποτέ, μπορεί να έχει να κάνει με την πικρία αυτή. Το ότι κάποιοι θέλουν να βοηθήσουν και πάλι δεν βλέπουν ένα μεγάλο ποσοστό να θέλει να το κάνει ενεργά. Το να μιλάς στον κύκλο σου, μιλώντας για τις ομορφιές της Ελλάδας ή ότι τα ελληνικά προϊόντα είναι καλής ποιότητας και μεσογειακή διατροφή, δεν νομίζω ότι βοηθάει ιδιαίτερα. Για μένα ο καλύτερος τρόπος ήταν να δημιουργηθούν δίκτυα υποστήριξης από τους Έλληνες του εξωτερικού, που να φέρουν επενδύσεις ή τεχνογνωσία. Άρα και αυτό οφείλεται κυρίως στην πικρία, λέτε, στο κομμάτι του ότι εντάξει, μην πάτε. Τώρα φαντάζομαι είναι και λίγο να ασχοληθείς τώρα με η ίδρυση ενός δικτύου ή τέλος πάντων να ασχολείσαι καθημερινά με αυτό. Πολλοί δεν θέλουν να το κάνουν, δεν έχουν το χρόνο, δεν έχουν τα εφόδια, ίσως χρειάζεται κάποια χρήματα και δεν μπαίνουν σε τέτοια διαδικασία. Και το κίνητρο. Ναι, όλα αυτά όπως λέτε δεν υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί άνθρωποι βλέποντας την κατάσταση στην Ελλάδα δεν αισθάνονται ότι θέλουν να βοηθήσουν αυτήν την κατάσταση. Άρα λοιπόν, εδώ το βλέπουμε αλλιώς το θέμα, ότι υπάρχει πολύ περισσότερη πικρία και αυτοί που δηλώνουν θετικοί να βοηθήσουν, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν δεν θα είναι και πάρα πολύ αποδοτικοί. Προς το παρόν όχι. Δεν προσφέρουμε βέβαια και η χώρα ακόμα. Δεν βρίσκεται και σε ένα μονοπάτι σταθερότητας. Ακόμα εδώ με τον κύριο Χατζηθεοδοσίου και με τα οικονομικά μας στοιχεία παλεύουμε για να βρούμε μερικές χαραμάδες αισιοδοξίας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, αν μπορώ, αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, και έχω ένα λεπτό. Όταν έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, πάρα πολλοί νέοι απασχολήθηκαν τότε στην Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων. Πολλοί από αυτούς δεν είχαν δουλέψει ποτέ. Οι άλλοι δούλευαν σε ελληνικές επιχειρήσεις μικρές, πήγαν εκεί και εκπαιδεύτηκαν στο να κάνουν δουλειές management. Πάρα πολλοί κόσμοι το έκαναν αυτό, είτε σε μικρές δουλειές είτε σε μεγάλες δουλειές. Αυτοί μετά πήγαν σε ελληνικές επιχειρήσεις, δουλέψανε. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε κάτι ανάλογο. Χρειαζόμαστε δηλαδή 1-2 έργα βιτρίνα, ας το πούμε έτσι, τα οποία θα τραβήξουν κόσμο. Ο κόσμος θα σταματήσει να δουλεύει σε δουλειές δεύτερης διαλογής σε εισαγωγικά, που παίρνει 500 με 600 ευρώ, και θα κάνει κάτι καλύτερο, μαθαίνοντας ταυτόχρονα και θεωρώντας ότι συνεισφέρει. Αυτό πρέπει να γίνει, γιατί θα αρχίσει να αλλάζει η εικόνα. Αυτό θα γινόταν μέσω μιας μεγάλης επένδυσης από το εξωτερικό ή κάποια που, εντάξει, να μου πείτε, δεν μπορούμε να το πούμε συγκεκριμένα. Δεν θα ήθελα να το πω συγκεκριμένα. Το βιτρίνα ήθελα λίγο να το αναπτύξουμε, αλλά ναι, τώρα είναι και δύσκολο να σχηματιστεί. Ναι. Είστε πιο ειδικός εσείς. Κυρία Ζουλιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπειρία σας και για την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Ήταν ο κύριος Κώστας Ζουλιάς,
Director Human Capital Consulting της ICAP. Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, με λίγα λόγια, η ληστή. Ευχαριστούμε και τον κύριο Γιάννη Χατζησοδοσίου, πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Σας ευχαριστούμε και πολύ και τους δύο για την παρουσία σας. Είστε επανειδήν, κύριε Χατζησοδοσίου, γιατί έχετε πολλές ημερομηνίες κλειδιά για πολλά προγράμματα μπροστά, και τη συνεργασία με την Κίνα και το πρόγραμμα που αναλαμβάνετε για τους επιχειρηματίες που πτώχει. Που δεν τα κατάφερα. Ας μην το βαρύνω. Και έχουμε και συνεργασία μπροστά μας. Ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας. Προτείνω, Γιάννη, να μείνουμε λίγο σε ελληνικό και αισιόδοξο και επιχειρηματικό κλίμα, να παρακολουθήσουμε το βίντεο που... Αισιόδοξα τα έχεις δει, έτσι όπως τα έχουμε πει εδώ πέρα. Εντάξει, ας κρατήσουμε τα αισιόδοξα. Είναι αισιόδοξο το βίντεο που ακολουθεί με την ελληνική εταιρεία Κορές, όπου η Κορές τι έκανε, είχε αξιοποιήσει τα ελληνικά βότανα. Πήρε κάτι που έχει μεγάλη αξία και ουσία και θαυματουργά αποτελέσματα από την ελληνική φύση και μεγιστοποίησε την αξία των βοτάνων, αποτελούν βασικό κεφάλαιο πλέον για την εταιρεία και έχει δημιουργήσει ένα ολόκληρο τομέα πάνω στον οποίο επενδύει και μέσω αυτού του τομέα ενισχύει και την εξαγωγική της δραστηριότητα. Να παρακολουθήσουμε το βίντεο. Τις καταλληλότερες περιοχές για τη βιολογική καλλιέργεια επιλεγμένων βοτάνων που διακρίθηκαν βάσει της μοναδικότητάς τους εντόπισε η Κορές σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιολογικής Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε αυτές τις περιοχές η εταιρεία συνεργάζεται με τοπικούς παραγωγούς, αγροτικούς συνεταιρισμούς, εκπαιδευτικά και κοινωνικά ιδρύματα. Ένα πρόσφατο αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι η σειρά περιποίησης προσώπου, σώματος και μαλλιών Pure Greek Olive. Βασικό συστατικό της συγκεκριμένης σειράς, το βιολογικό παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο η Κορές προμηθεύεται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βιοκαλλιεργητών Μεσαράς Κρήτης. Άλλο ένα παράδειγμα αποτελεί η παγκόσμια καινοτομία της Κορές στην αντιγύρανση με την αρκαδική καστανιά. Η Κορές αξιοποίησε και ενσωμάτωσε για πρώτη φορά σε προϊόντα της το εχείλισμα των φύλων της καστανιάς. Για τη δημιουργία της συγκεκριμένης σειράς συνεργάζεται με τον καλλιεργητή Δημήτρη Μανιάτη από τους Αραχαμίτες, ένα γραφικό χωριό κοντά στην Τρίπολη με παράδοση στην καλλιέργεια καστανιάς. Χίλιες οικογένειες από 20 χωριά γύρω από την Κοζάνη απαρτίζουν τον αναγκαστικό συνεταιρισμό κροκοπαραγωγών Κοζάνης, με τον οποίο η Κορές συνεργάζεται για το ελιξίριο της νεότητας Χρυσός Κρόκος. Πρόκειται για το πρώτο καλλιτικό προϊόν που βασίζεται στο βιολογικό κρόκο Κοζάνης, ο οποίος συλλέγεται μόνο με τα χέρια. Στο πλαίσιο του Δικτύου Ηθικών Συνεργασιών, η Κορές συνεργάζεται με την οικογένεια Χαλκιά στο χωριό Καριά Ολύπου. Η οικογένεια Χαλκιά είναι πρωτοπόρος στη συγκεκριμένη καλλιέργεια, καθώς για πρώτη φορά ενέταξε το τσάι του Ολύπου σε οργανωμένη βιολογική καλλιέργεια, αποτρέποντας την άγρια συλλογή του. Οι μοναδικές ιδιότητες του τσαγιού που φύεται στους πρόγονους του βουνού ενσωματώνονται σε μια νέα σειρά καθαρισμού με αντιοξειδωτική και αποτοξινωτική δράση. Μέσω του Δικτύου Ηθικών Συνεργασιών, η Κορές στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και περίπου 5.000 οικογένειες. Η επεξεργασία των φυτικών υλών που προκύπτουν από όλες τις συνεργασίες γίνεται στην ειδική μονάδα εκχυλήσεων στις εγκαταστάσεις Κορές. Πριν το κλείσιμο, θα ήταν πολύ μεγάλη παράληψη αν ως εκπομπή, Γιάννη, δεν αναφερόμασταν σε ένα βίντεο παιχνίδι που έχει προκαλέσει πολύ σημαντικούς τραυματισμούς και παράνοια μεταξύ των εφήβων. Έχει γίνει πολύ μεγάλο θέμα και όχι προσοχή, στην Ελλάδα, διεθνώς. Και στους Έλληνες, στους τηλεθεατές τέλος πάντων, οι οποίοι έχουν νεαρά άτομα κυρίως, έχουν παιδιά. Ναι, γιατί εμείς δεν προλαβαίνουμε τώρα και να θέλαμε να ευχηθούμε στο παιχνίδι με τις μπλε φάλαινες. Ειρήνη, πώς λέγεται, ποιο είναι το... Έτσι είναι το, ακριβώς σωστά το λέτε, είναι ο κωδικός του παιχνιδιού, του συγκεκριμένου. Περισσότερο σημασία έχει να εξηγήσουμε τι είναι αυτό το παιχνίδι και πόσο επικίνδυνο είναι. Καταρχάς θα πούμε ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε από ένα ρωσικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης και προσεγγίζει κυρίως εφήβους, στους οποίους αναθέτει κάποιες δοκιμασίες να κάνουν. Μία από αυτές τις δοκιμασίες, όπως θα δείτε... κανονική ζωή, δοκιμασίες στην κανονική ζωή. Στην κανονική ζωή, στην κανονική. Δηλαδή, αυτό που θα δούμε τώρα στην εικόνα, βλέπουμε ένα χέρι πάνω στο οποίο ο έφηβος έχει χαράξει μία φάλαινα. Αυτό, για παράδειγμα, είναι μία δοκιμασία του παιχνιδιού. Πάρτε το, σας παρακαλώ. Αυτό
Αυτό ακριβώς είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρέπει όλοι να προσέχουν, γιατί οι διαδικασίες αυτές διαρκούν 51 ημέρες και την τελευταία ημέρα αυτό το οποίο σου ζητά το παιχνίδι είναι να βρεις το πιο ψηλό σημείο. Στην ουσία σε παροτρύνει να πραγματοποιήσεις αυτοκτονία. Δυστυχώς υπήρξαν θύματα στη Ρωσία και οι αρχές το κατάλαβαν επειδή πριν ακριβώς από το τελευταίο βήμα, από την τελευταία δοκιμασία, οι έφηβοι ανέβαζαν κάποια συγκεκριμένα λόγια, δηλαδή έλεγαν κάποια μηνύματα τύπου «κάθε λογική έχει χαθεί», «ήρθε το τέλος», «αισθάνομαι σαν φάντασμα» και κατάλαβαν λοιπόν εκεί οι αστυνομικές αρχές ότι υπάρχει μία σύνδεση και γι' αυτό λοιπόν έχει σημάνει συναγερμός, διότι όπως είπαμε αυτό το παιχνίδι απευθύνεται στους έφηβους, στις νεαρές ηλικίες. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Έχει λογική challenge, έχει λογική πρόκληση, ναι, ας πούμε. Έχει λογική ακριβώς της πρόκλησης, ναι. Δηλαδή ξεκινά και σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία λέγοντάς σου πόσες ακόμα βαρετές ημέρες σκοπεύεις να περάσει τη ζωή σου. Τώρα, η ψυχοσύνδεση ενός εφήβου ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι είναι πολύπλοκη και μπορεί αυτό να το δει ως μία πρόκληση. Είναι απίστευτο, γιατί είναι. Ακριβώς, μπορεί να νομίζει ότι είναι βαρετή η ζωή. Πάντως και έφηβοι στη χώρα μας είχαν μπει σε αυτή την επικίνδυνη μανία. Ακριβώς. Και έχει εκδώσει και αντίστοιχη ανακοίνωση και η υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ακριβώς, ότι σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί οτιδήποτε τέτοιο, διότι αυτές οι διαδικασίες είναι διαδικασίες που κάνουν, που τους βάζουν να κάνουν στον ίδιο τον εαυτό. Δηλαδή κάτι το οποίο ίσως θα τους προκαλέσει κάποια βλάβη, κάποιον τραυματισμό. Αν λοιπόν κάποιος παρατηρήσει κάτι τέτοιο ή κάποια μηνύματα που να θυμίζουν και να παραπέμπουν σε αυτό το παιχνίδι, πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσει άμεσα με την Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ναι, όσο μπορούν οι γονείς. Οι γονείς και θα μπορούσαμε να πούμε και όσοι έφηβοι δεν παίζουν σε αυτή την παγίδα και έχουν τη λογική να αντιληφθούν ότι ο συμμαθητής, η συμμαθήτρια, ο φίλος ή οτιδήποτε ίσως να ασχολείται με αυτό το επικίνδυνο το φωνικό παιχνίδι. Πολύ σε ευχαριστούμε, Ειρήνη. Ευτυχώς έχουμε μικρά παιδιά προς το παρόν. Εντάξει, τι σημαίνει αλλά όταν μεγαλώνουν τα παιδιά. Μεγαλώνουν τα παιδιά. Δεν ξέρεις, ναι. Θα είναι στη μόδα και αυτό και αυτό γενικά. Είναι ακόμα πιο σύνθετα. Ακριβώς. Στο κλείσιμο, νομίζω ότι έχει αξία να αναφερθούμε σε μία παρουσίαση βιβλίου που ανοίγει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για την ιστορία μας, τη νεότερη. Να παρακολουθήσουμε και την αντίστοιχη πρόσκληση. Ο Τζαλάν, η παράδοση ενός συμμάχου είναι το βιβλίο. 3η-9 Μαΐου το 2017. Την ερχόμενη Τρίτη, δηλαδή, στις 7 το απόγευμα, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου. Συγγραφέας είναι ο κύριος Αντώνης Ναξάκης, αρχιπλήρχος εν αποστρατεία και ένας άνθρωπος που το έχει ζήσει από πρώτο χέρι, αυτά τα βαριά γεγονότα. Θα μιλήσουν άνθρωποι που επίσης γνωρίζουν καλά και τη γεωπολιτική και τις διεθνείς σχέσεις και το κουρδικό. Και θα συντονιστεί από τον δημοσιογράφο συγγραφέα, τον κύριο Τάσο Κοντογιάννη. Τάσο Κοντογιάννηδης, μέτρε της ελληνικής, της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, ο Τάσος Κοντογιάννηδης. Έχω την τιμή να τον γνωρίζω, έχουμε δουλέψει, έχουμε εργαστεί μαζί. Είναι πάρα πολύ καλή. Ναι, καλώς. Όλοι οι ομιλητές είναι πάρα πολύ καλοί, γνωρίζουν το από θέμα. Από τις εκδόσεις Μένανδρος, να πούμε, ο συγγραφέας Αντώνης Ναξάκης. Αυτά γιατί πολλοί από εσάς προφανώς και θυμάστε εκείνες τις ημέρες που είχαν πάρα πολύ ένταση και πάρα πολύ παρασκήνιο και όσο περνούν τα χρόνια και οι δεκαετίες, καλά είναι να μαθαίνουμε και κάτι που δεν θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν να νεότερα. Μάθουμε νωρίτερα. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε, που ήσασταν μαζί μας για 2 ώρες. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού. Πάντα με το καλό την άλλη Δευτέρα, έτσι. Καταπληκτικός. Γεια σας.